Η κλίδα ασφαλείας, φίλε. Διάλεξε μουσικές για σήμερα. Εννοείται, ρε φίλε, ότι θα πάρω εκδίκηση για τα σκυλάδικα του Χρύσανθου. Από καμιά γωνιά θα είναι ο Τσόρμπα και θα ακούει και θα λέει: τι κάνουν πάλι αυτοί σήμερα, ρε. Ό,τι να είναι εκπομπή πάλι θα κάνουν, ρε. Τι να κάνω, ρε φίλε, τώρα. Δηλαδή, ο άλλος πήρε σκυλάδικα 2 ώρες. Γιατί με παράτησες, δεν μπορώ χωρίς εσένα. Η ζωή εδώ τελειώνει. Χθες άκουσα και κάτι άλλο ωραία του Τζορτζ Μάικλ, να σου πω την αλήθεια, καθώς κάναν όλοι οι αφιερώματα. Την ώρα που κάνεις αποτρίχωση ή κανονικά. Τι είσαι, ρε φίλε. Γιατί Τζορτζ Μάικλ άκουγα εγώ παλιά. Ήταν πολύ new wave. Το freedom, φίλε. Τίποτα άλλο. Careless Whispers. Καταρχήν το freedom είναι τραγούδι που γουάμε. Άκουγα στη Σταυρούπολη. Καλά, εντάξει, θα σε κρεμούσαν κουδούνια. Είναι κάτι μουστακαλίδες. Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Ναι, αλλά δεν ρίχνεις τότε γκόμενα με. Με Σκόρπιον. Ποιο ροκ το πήγαινα. Όντως. Ποιο ροκ ήταν. Still of you. Πριν αρχίσουν να τραγουδάνε σε κάθε χωριό της Ελλάδας. Ναι, ναι, πριν κάνουν το Γεραγαρού Φέστιβαλ και το. Στην πλατεία του χωριού οι Σκόρπιον. Ενώ ο Τζορτζ Μάικλ δεν έγινε έτσι. Κολοτρίβεται, κολοτρίβεται. Θέλει να μπει, θέλει να μιλήσει. Με άφησε. Ναι, γιατί. Τι θες. Τα πήρες. Τι τα πήρες. Ναι. Την παθενιά σου, έχει χαθεί. Το αρχείο το πήρες. Έχει επενδύσει, να πώς μιλάς. Στο δικό μας παιδί είναι. Το αρχείο το πήρες. Δικό μας παιδί είναι. Θα μάθεις σωστές βάσεις, ναι. Είναι της οικογένειας. Τι τζαφελάρα, δε στι, ε. Με στο μυαλό. Καλά, κοίτα να βγάζετε κάρτα τώρα μετά το Γενάρη. Θες, γιατί έχω μάθει και κλείσει μισή ομάδα αλλού. Ο Πακώστας μου κάνει εγχείρηση και παίζω Ηρακλή. Ξεκινάω. Καλά, εννοείται. Τι έχεις. Από τον Εσχύλο και πάω. Εννοείται ότι σε δραματικό. Τέτοιο θεατρικό. Τέτοια θεατρική περσόνα που άλλου. Στον Εσχύλο. Αν και για Αριστοφάνη. Για Αριστοφάνη είσαι. Αριστοφάνη. Σε ποια ταινία το Αριστοφάνη θα μπορούσε να παίξει. Σε ποιο έργο ο Ασλαμάς. Σε όλα. Στον Πλούτο. Στο άλλο ρε που έκανε το Σαλαμέμπορα. Πού ήταν ο Σαλαμέμπορας. Αχαρνής. Αχαρνής. Ναι. Αχαρνής. Τον Σαλαμέμπορα. Δεν νομίζω ότι έχω διαβάσει βιβλία. Θέλει να. Τα εικονογραφημένα τώρα στο φάνη. Ναι. Να ξέρετε, είναι ο Σαλαμέμπορας ο ορχοντοχωριάτης, ας πούμε. Τα έχεις. Τα έχεις τα εικονογραφημένα του. Τα έχεις. Με σκίτσα κοκαλίδι. Τα έχεις. Τέλεια. Εκπληκτικά. Ναι, ρε φίλε. Κυκλοφορούν ακόμα. Κόμικ. Εννοείται. Ρε. Τρομερά. Τρομερό χιούμορ. Εκπληκτικά κόμικ. Ρώτα το Σταύρο, τι έγινε με τον Τζαβέλα. Κάνει προπονήσεις. Αφού είναι η μεγάλη σου καψούρα, το μεγάλο σου άγχος. Τι θα γίνει με τον Γιώργο. Ρώτα τον εδώ. Έχεις τέτοιο άγχος. Ό,τι θέλεις. Είσαι ο μόνος που δεν το έχεις. Εσύ και ο Μίχελ το έχετε. Αυτό το άγχος τι θα γίνει με τον Τζαβέλα. Κανείς άλλος δεν είναι. Όχι, όχι. Πάει ο Τζαβέλας. Πάει. Αντίο. Ναι, αλλά δεν πειράζει. Θα πάρουμε πολλούς παίκτες από τους Ναζί. Ναζί, κανείς να μην ζηπιούν. Τώρα το. Άκουγα την εκπομπή πριν του Μάριου. Τι που έλεγε. Σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας γράφτηκε. Βλέπει παίχτες από τους Ναζί. Καλοβλέπει. Αντί για Ναζί. Α! Γράφτηκε. Γράφτηκε. Κοροϊδεύαμε χθες. Εντάξει. Ποιος. Πού ρε. Άκου λίγο. Σε ποια εφημερίδα. Στο μέτρο προγράφτηκε αυτό. Ακούσε Χρήστο. Εντάξει, πάλι καλά. Χρήστο. Δεν κοιτάει οι παίκτες από στριπτιζάδικα. Είχα, μια διευθύντρια στον Αγγελιοφόρο της Κυριακής, τη Χριστίνα τη Χρυσοστομίδου, η οποία όταν τυχόν τη έδινε κάνα θέμα που ήταν βιαστικά γραμμένο, έλεγε αυτό με τα χέρια το έγραψε με τον πισινό σου. Με τον κόλο σου. Πατούσε τα κουμπιά απλά και ό,τι γραφότανε. Όταν οι εφημερίδες βγαίνουν έτσι. Είναι λογικό κάποιες φορές να. Κάποιες φορές χτυπάει, να κάνει scouting Ναζί. Να χτυπάει ο δαίμον του τυπογραφείου. Λογικό είναι, είναι γνωστό. Επειδή έχουμε ένα θέμα με τους Αφρικανούς, μπορεί να κλείσουμε και κάνει Σομαλό πειρατή κάτι τέτοιο τώρα. Καλοβλέπει η παίκτη από τη Σομαλία αντί για την Ολλανδία, ξέρω εγώ, να γραφτεί κανένα λάθος ορθογραφικό. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Να κάνουμε. Η Ανζή, η οποία βασικά έχουμε και εκεί το χεράκι μας χωμένο. Η Ανζή είναι το χειρότερο ποδοσφαιρικό project της ιστορίας του ποδοσφαίρου. Όπου δαπανήθηκαν 200 εκατομμύρια ευρώ για να στηθεί μια ομάδα και ένα project γενικότερα. Και το οποίο το έστησε ο Γκέρμαν Τσιγκακόφ. Και εμείς ως μεγάλα τσακάλια. Τον πήραμε. Πήραμε τον Γκέρμαν Τσιγκακόφ, ρε φίλε. Δηλαδή. Η οποία ξαναδιαλύθηκε. Καλά, κοίταξε. Και ο Άρνεσεν είχε στήσει πολύ ωραία project. Αλλά σε εμάς φροντίσαμε να τον κάνουμε ένα αρχηγή για τουρισμό. Εντάξει. Εμείς κοιτάξαμε τι έγινε. Ναι, ναι, ναι. Άρνεσεν, δηλαδή και φροντίσαμε γκέρος. Ναι, τώρα τι έχει γίνει και δεν ακούω τίποτα. Γιατί τα φτιάξε ο υπεύθυνος. Έλα, έλα.
Δώσε λίγο κάτι τώρα. Δεν έχουμε εμείς, δεν ξέρω πώς γίνει στον αέρα, αλλά εμείς έπεσε πολύ η ένταση των ακουστικών μας. Ναι. Τώρα ακουγόμαστε. Ωραία. Εντάξει μου. Λέγαμε λοιπόν για την Ανζή και εκεί έχουμε βάλει το χεράκι μας. Νίκο, άρα, θέλαμε λίγο παραπάνω ήχο στα ακουστικά μας. Έπεσε. Ακούγαμε στο 10, τώρα ακούμε στο 0. Χωρίς λόγο. Ωραία. Ακούμε τώρα. Τώρα εντάξει, τώρα είμαστε καλύτερα. Πάμε λίγο. Λέγαμε λοιπόν για την Ανζή, όπου και εκεί έχουμε βάλει το χεράκι μας. Κλασικά. Όπως το βάζουμε πάντα. Πήραμε εμείς πράγμα. Πήραμε λοιπόν τον άνθρωπο που έστησε το χειρότερο project στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Μπράβο μας. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει πλακέτα αυτό. Αλλά είναι ένα γεγονός που πρέπει να καταγραφεί. Όπως πρέπει να καταγράφονται όλα τα γεγονότα. Ναι, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας που είναι μεγαλομέτωχος στον ΠΑΟΚ γενικά θα πάρει αρκετές πλακέτες, διότι έχει ευεργετήσει πολλά λάθος project. Και όταν επαναλαμβάνεις τις ίδιες μεθόδους, δεν μπορείς να έχεις διαφορετικά αποτελέσματα. Πιθανόν και μελλοντικά να έχει παρόμοια εγώ αποτελέσματα. Έχω καταλήξει στο τι χρειάζεται. Ποδοσφαιρική διοίκηση, αθλητικός διευθυντής που ξέρει τη δουλειά, αλλά ελέγχεται από κάπου. Λογοδοτεί. Λογοδοτεί κάπου που ξέρουν ποδόσφαιρο. Και κυρίως αυτό που έλεγε χθες. Όχι λογοδοτεί κάπου που δεν ξέρουν ποδόσφαιρο. Και επίσης αυτό που έλεγε χθες, κινείται με έναν γνώμονα ότι η ομάδα θα υπάρχει και μετά από αυτόν. Και δεν είναι δυνατόν κομβικές επιλογές να τις ελέγχει αυτός. Ενώ πάρα πολύ πιθανό είναι αυτές οι επιλογές να είναι πιο μακροπρόθεσμες και από τον ίδιο. Δηλαδή πρέπει η εταιρεία με κάποιο τρόπο να έχει σταθερές. Βεβαίως πρέπει να έχει σταθερές. Και πρέπει να έχει σταθερές κυρίως για να προστατεύσει την ίδια την επένδυση. Εντάξει. Εγώ δεν ξέρω πότε θα φύγει ή τι θα κάνει, θα ράνει. Αλλά έχει αποδειχτεί ότι η δομή είναι λάθος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είτε γουστάρεις τον Μίχελ είτε δεν γουστάρεις τον Μίχελ υπάρχει ένα λάθος. Δεν τον ελέγχει κανείς. Ο ίδιος επιλέγει να είναι στην αφάνεια, ο ίδιος επιλέγει τέλος πάντων τις κινήσεις που γίνεται, δεν έχει φθορά πουθενά. Δεν έχει και αβάντα πουθενά. Δηλαδή δεν είναι κανένα πρόσωπο, αλλά λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος είναι παράξενος. Δηλαδή τώρα παραδείγματος χάρη στη διαπραγμάτευση με τον Τζαβέλα λέει ότι θα σου βρω ομάδα. Ωραία. Ένα μήνα τι έκανες. Το θέμα είναι γνωστό ένα μήνα από το πρώτο δευτερόλεπτο ξέρουμε ότι πρέπει να βρεθεί η ομάδα του Τζαβέλα. Υπάρχουν δηλαδή κάποια ερωτηματικά τα οποία θα απαντηθούν. Εγώ ξέρω τι θα γίνει, αλλά τι, χθες που σου είπα στον αέρα ότι είναι δύσκολη ημέρα και θα έχουμε κι άλλα, ήξερα ότι είναι υποχρεωμένος ο ΠΑΟΚ να δεχτεί τον Τζαβέλα στην προπόνηση. Ήταν υποχρεωμένος ο ΠΑΟΚ βάσει κανονισμών. Και είναι ένα πράγμα που τον ΠΑΟΚ το προβληματίζει εδώ και 15-20 ημέρες. Τι θα κάνει αυτή τη μέρα. Ωραία. Αλλά πού να εξηγήσεις εσύ τώρα ότι έτσι όπως γίνανε όλα βιαστικά και με τον παρορμητισμό του Ίβιτς εκείνη τη μέρα ότι έχει επακόλουθα αυτό. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι το κόστος θα είναι το μικρότερο δυνατό και όσον αφορά σε συγκεκριμένη περίπτωση και όσον αφορά το πλασάρισμα του ΠΑΟΚ στην αγορά, γιατί για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα τη δεδομένη χρονική στιγμή σε μια δύσκολη αγορά που ούτως ή άλλως είναι ελληνική είναι ότι κακολογείται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ο πιο καλοπληρωτής από όλους. Και παρόλα αυτά κατάφερε να κακολογείται. Γιατί σου λέει, μίλησα με ένα διεθνή παίκτη που παίζει στο εξωτερικό τις προάλλες. Κάναμε χαβαλέ, ξέρω εγώ, ότι... Κάναμε χαβαλέ, του στείλω ότι άντε την παράτατα εκεί και έλα να παίξει εδώ τώρα, ΠΑΟΚ και έτσι κι αλλιώς. Και με παίρνει τηλέφωνο Άκη μετά τον Ατρόμητο και μου λέει «Είσαι ηλίθιος ρε που θα έρθω εγώ εκεί». Μπορεί να τα διαλύσετε όλα τη μια στιγμή στην άλλη. Μπορεί να ξέρω εγώ είμαι, ανώμαλοι. Είμαι 28-29 χρονών να τελειώσει η καριέρα μου στα 30. Άστο ρε, είστε ανώμαλοι. Ναι. Είστε, ναι. Βασικά είστε βλάκες μου είπε. Ωραία. Και αυτό, και αυτό είναι η βάση. Ναι. Όλα λοιπόν πρέπει να τα σκεφτόμαστε σφαιρικά. Εμείς. Ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος, ο κόσμος έχει συνέστημα, λειτουργεί τέλος πάντων όπως γουστάρει. Είναι δικαίωμά του. Αυτός θα κρίνει, αυτός βλέπει ένα αποτέλεσμα και κρίνει με βάση το συνέστημα κυρίως γιατί αυτό έχουν οι μεγάλες ομάδες. Όλες οι ομάδες, οι μεγάλες είναι αλόγω παραπάνω.
Εμείς πρέπει να κρίνουμε σφαιρικά. Κοίταξε, το λάθος όλο για μένα πάλι ξεκινάει από ψηλά και κάποια στιγμή πρέπει η ιδιοκτησία, που είναι και η οικογένεια, να συνεννοηθεί πρώτα μεταξύ της και να βάλει κάποιους κανόνες, διότι δεν μπορεί τον άνθρωπο που παρουσιάζεις αμέσως μετά τα play-off και τον έχεις σαν βασικός σαν προπονητή σου, αυτός που θα είναι και για τα επόμενα χρόνια, ας πούμε, κάπως έτσι τον παρουσίασε, να μην τον έχεις κάνει να νιώθει ασφάλεια και να οδηγείται σε εκνευρισμούς ή να οδηγείται σε βιαστικές κινήσεις ή να θέλει να φτιάξει το στενό περίγυρο. Αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του Ήβιτς. Ήταν τέτοιος άνθρωπος και σαν ποδοσφαιριστής, είναι και τέτοιος άνθρωπος σαν προπονητής. Είναι η αδυναμία του. Δηλαδή, αν θυμηθείς, ξέρω εγώ, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 2-0 που βγήκε και έκανε επίθεση στον Πόλωνη, όταν είναι στα κόκκινα, ο Ήβιτς είναι στα κόκκινα, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εμείς έχουμε και άλλα περιστατικά από προετοιμασίες, από συνέντευξη τύπου με τον Σεφτελή που του πέταξε το. Ήμασταν με τον Σουρμπατζόγλου στη συνέντευξη τύπου και μπαίνει ένας Ήβιτς μελόμενος. Ωραία, και το στάδιο της Ευτελής γράφει εκεί που μιλάνε οι προπονητές και γίνεται ένα πέσιμο μυθικό. Γιατί κάποιος του είπε ότι τον κράζανε στην κρατική τηλεόραση. Είναι αυτός ο χαρακτήρας. Τον ξέρεις. Είναι αδυναμία του. Εκεί λοιπόν δύσκολο να το ελέγξεις. Γιατί είναι και εγώ τα κουσούρια μου δεν μπορώ να τα λέω. Δεν μπορώ να τα λέξει άλλος. Πρέπει να βάλω εγώ τον εαυτό μου σε διαδικασία να μπει και να. Ωραία. Να πει αυτά που πρέπει. Πες ρε παιδί μου ότι το θέμα Τζαβέλα λύγει. Δηλαδή, θα λύξει, λύγει. Δεν υπάρχει, λύγει με δύο τρόπους. Ή όντως βρίσκεται μια συνενετική λύση, γιατί και ο Τζαβέλας έχει μια προοπτική να πάει κάπου και τον ψιλοβολεύει, δεν θέλει να δώσει και δικαίωμα, δεν θέλει να το πάει στα άκρα, δε. Το δέχεται. Ή κάποια στιγμή υπάρχει ένα διέξοδο και λέει ο άλλος, ωραία, πόσο είναι, θα πληρώσω. Πάνε και σε κάτι δικαστήρια ή δικαιοδοτικά όργανα και το ένα και το άλλο και βγαίνει ένα ποσό και πες ότι και ο ΠΑΟΚ ματώνει και κάνει εκατομμύριο, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν γλιτώνει το εκατομμύριο. Αυτό σου λέω. Και τα δίνει. Πιστεύεις εσύ ότι αυτό το εκατομμύριο και αυτό το κομβικό λάθος και αυτό το. Θα είναι το τελευταίο. Αν δεν αλλάξει. Κοίτα, αυτό που μαθαίνω εγώ για τον Ήβιτς είναι ότι καταλαβαίνει ότι έχει κάνει λάθος. Είναι πολύ σημαντικό να βάλει τον εαυτό του σε μια διαδικασία να. Να προστατεύει τον ίδιο τον εαυτό και την ομάδα του. Εντάξει. Από εκεί και πέρα η λύση που υπάρχει στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι απλή. Πόσα θες για να φύγεις, τόσα. Δεν μπορώ να σου δώσω τόσα, πάρε τόσα, αλλά ναι. Δεν πας ανταγωνιστή. Και φύγει. Άνα μπράβο, δεν υπάρχει άλλη. Δεν πας σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, τέλος. Πήγαινε όπου άλλο γουστάρεις, αλλά υπογράφεις το χαρτί ότι για τα επόμενα δύο χρόνια δεν πας αυτούς τρεις. Εγώ νομίζω ότι δεν. Δεν θέλει και ο ίδιος να πάει, αλλά το ξεπερνάμε γιατί άμα δεν έχει επιλογές. Και άμα και τον Μπακόκο είναι και μεγάλο. Αν δεν έχει επιλογές. Ναι. Τώρα, άμα του δώσεις ένα ποσό του συμβολέου του για τα επόμενα χρόνια, αυτομάτως έχει την άνεση να κλείσεις η ομάδα του εξωτερικού με λιγότερα λεφτά. Άνα, μπράβο. Αν εσύ το καθυστερήσεις γιατί πιστεύεις ότι θα βρεις ομάδα που δεν θα βρεις. Ρε Μίχελ, δεν θα βρεις ομάδα, βλέπω έτσι πως τα κάνεις. Γιατί ξέρει η αγορά ότι δεν πρόκειται να τον κρατήσεις. Θα περιμένει μέχρι 30 Γενάρη και τέλος. Άρα λοιπόν, από το να έχεις έναν ποδοσφαιριστή στην προπόνηση που δεν έχει καλές σχέσεις με τον προπονητή και το κλίμα είναι μυστήριο, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, βρες τη λύση άμεσα με ένα φυσιολογικό νούμερο, τελείωνε, άστον να φύγει σε οποιαδήποτε ομάδα πλην Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΑΕΚ, εντάξει, να τελειώνουμε. Όλα τα άλλα εγώ τα κούβερεσαι. Τα κούβερες σε εγώ πάλι ξεφεύγω από το θέμα Τζαβέλα και αναρωτιέμαι αν αυτό το πράγμα όχι από τη μεριά του προπονητή μας, από τη μεριά των αφεντικών αυτής της ομάδας μπορεί να είναι το τελευταίο λάθος. Αδυνατό να το πιστέψω με βάση αυτή την νοοτροπία που υπάρχει. Δεν μπορώ να χρεώσω το Σαββίδι για το θέμα Τζαβέλα. Υπό ποια έννοια? Ότι είναι φίλε, δύο χρόνια σου έδειχνε ηγετική φυσιογνωμία, σου έκανε παιχνίδια. Μα εγώ ήταν εννοώ λάθος του την ανανέωση. Λάθος του την απόφαση εκείνης της νύχτας. Ότι μπορούσε το θέμα, όπως και δύο-τρεις μέρες μετά ο ίδιος ο προπονητής το υποβάθμισε, να υποβαθμιστεί και να μην φτάσει εκεί. Δεν υπήρχε περίπτωση εκείνη την ώρα που ήρθε και αντιδρούσε ο Τζαβέλας και τελείωσε τον ΠΑΟΚ. Μα δεν τότε υπάρχει. Δεν υπήρχε καν θέμα Τζαβέλα. Υπήρχε θέμα 5-6 παιχτών. Ναι, απλά εμείς είχαμε καταλάβει. Καταλάβαμε όμως ποιον εννοεί. Και τι έγινε, ρε φίλε, είπε όμως για 5-6. Ναι,
Δεν είναι. Και μετά αυτό έγινε ένα. Έγινε ένα, εντάξει. Έγινε για διάφορους. Δεν είπε 5-6. 5-6 το εξέλαβε όποιος είναι. Ήταν πληθυντικός. Ήταν πληθυντικός. Ότι είναι κι άλλοι, ξέρω. Ναι, είναι κι άλλοι. Τέλος πάντων. Κάποιοι και τώρα και τα άλλα. Δεν ήταν. Η διαχείριση δεν ήταν ψύχνη από κανέναν μας εκεί. Όντως. Εγώ πραγματικά με τα νεύρα που είχα έκανα 2 μέρες να γράψω. Και από τον κόσμο δεν ήταν ψύχρεμη, που εντάξει από ο κόσμος βλέπει κάποια πράγματα και σου λέει τι γίνεται. Ρε. Όχι, ο κόσμος ξαφνικά είδε αυτούς που... Όταν βλέπει ψύχρεμους τους άλλους, τους πρωταγωνιστές. Ο κόσμος ξέρει τι είδε. Το σημαντικότερο. Αυτούς που ζουν από την Κατηνιά να επιβεβαιώνονται. Το οποίο είναι... Το οποίο είναι, ρε φίλε, δεν μαζεύεται με τίποτα. Δεν μαζεύεται με τίποτα αυτό. Ναι. Και εκεί ο κόσμος θόλωσε. Και δικαιολογημένα θόλωσε. Και τα πινελίκια του θα ρίξει και οτιδήποτε θα κάνει μια χαρά. Πάμε να πούμε χορηγούς και να κάνουμε πρώτο διάλειμμα. Λοιπόν, Μπειρατής στην παρέα μας. Έχει 3 μέρες live ο κοντός. Πότε, θα μας πεις. Είναι στη Διογένους 17 στην Τούμπα, έτσι κι αλλιώς. Ναι, κάτσε να δούμε τη σελίδα στο Facebook. Θα μας πει ο Σταύρος εκεί τι έχει. Πολύ καλή ενημερωμένη. Ναι, σελίδα... Εορταστικό το κλίμα. Ο Μπειρατής κάνει τη διαφορά στην Τούμπα και το Σαββατοκύριακο ανοίγει και από τις 12. Του Λέμι. Του Λέμι. Ναι, ένα χρόνο χωρίς Λέμι είμαστε. Όχι το σύνδεσμο του ΠΑΟΚ, αυτός υπάρχει κανονικά στον Εύωσμο. Ναι. Στο κεντρικό εκεί. Ο Λέμι ήταν παοξάκι πολύ δυνατό. Το όχι ο Λέμι ο κανονικός. Ναι, ρε. Ο Λέμι από τα δυτικά. Παοξάκι πολύ καλό. Αρσενικούρα. Τέλος πάντων, είναι από τη γενιά εκείνη που όχι απλά βγάζει το καπέλο. Εν τω μεταξύ έχει. Ναι, ας το πούμε. Ναι. Μη προλογιάζεις, δεν δίνω τώρα. Πρέπει να διαβάσουμε όλο αυτό. Σήμερα 9 με 6 το πρωί. Αφιέρωμα στο Λέμι. Έχουμε live. 28 δεν έχουμε σήμερα. Ναι, ρε. Ναι. Και Πουσουκού έχουμε live. Θα έχουμε ενημέρωση για το Πουσουκού αύριο. Παραμονές πρωτοχρονιάς, ανήμερα κλπ. Δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. 3 live στον Πειρατή. Και η Ρεγκίνα μαζί μας. Αξεσουάρ μπάνιου και υδραυλικά είδη. Μπείτε τώρα στο site regina-banio.gr. Βρείτε τον κατάλογο, ξεφυλίστε όλα τα προϊόντα της Ρεγκίνα και βρείτε τα μετά σε επιλεγμένα καταστήματα ειδών υγιεινής. Το αίτητο Burger & Shake, το αίτητο, γκολ δεν έχουμε φάει από τη μέρα που είναι χορηγός. Και τι έγινε, όλα καλά. Είδες να θαυμάσεις την εκπομπή μας, ξέρεις πόσες γκρούπες έχουμε, εκατομμύρια. Ωραία, Burger & Shake στην Κούσκουρα, κορυφαίο χάμπουργκερ 100% μοσχαρίσκιο. Όχι 51% μοσχάρι και καλά είναι μοσχαρίσκιο και το 49% το είναι από τον Μπόρκι. Ωραία. Ναι, 100% μοσχαρίσκιο με πατάτες χειροποίητες. Όχι τις φυτεύουν με το χέρι, ενώ τις κόβουν με το χέρι και τέτοια. Ο Καποδίστρια είχε φέρει τέτοια πατάτα μια φορά. Burger & Shake λοιπόν στην Κούσκουρα, κορυφαίο μπέργκερ στον πλανήτη Γη αυτή τη στιγμή και η Αναδομό. Επειδή έχω την εμπειρία να ζω σε ένα σπίτι της Αναδομό. Που αναδομήθηκε. Εντάξει, σας πληροφορώ ότι φρόντισε να έχει γυναικεία τουαλέτα. Δηλαδή, όταν βάφεται η άλλη, δεν κάνει 12 μέρες να πούμε για να φρικάρω εγώ. Μου έκανε τη δικιά μου και τη δικιά της. Έχω ανδρικές γυναικείες τουαλέτες. Μεγάλη υπόθεση, Άκη. Εννοείται. Μεγάλη υπόθεση. Φίλοι. Να μπαίνει η γυναίκα να κάνει τη δουλειά της μόνη της. Δεν μιλάμε για τη σαλονοκουζίνα που μαγειρεύω και βλέπω το Liverpool Stoke. Δεν χάνω δευτερόλεπτο. Ναι. Εντάξει. Δεν μιλάω, ωραία, για το δωμάτιο όπου μυρίζει ο φούρνος από κάτω ψωμάκι φρέσκο, γιατί και αυτό η Αναδομό το κάνει. Ωραία. 2-41-508 καλείτε την Αναδομό για ανακαίνιση. Αγία Σοφίας 18, Αναδομό Παύλα ανακαίνιση.gr. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε με μια συνεντευξούλα πολύ ενδιαφέρουσα με ΠΑΟΚ και με σινεμά. Και συνεχίζουμε και με πολλά νέα και από το ποδόσφαιρο και από το μπάσκετ και από όλα τα αθλήματα στα οποία υπάρχει μεγάλη προετοιμασία. Εδώ στο Λίμπερο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4 με Σταύρο Κόλκα και Άκη Σακισλόγλου. Πηγαίνουμε αυτές τις μέρες, τις ενδιάμεσες. Δηλαδή, είναι οι μέρες μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Και λέει ο άλλος, δεν έχει σημασία τι τρως μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Το θέμα είναι τι τρως μεταξύ Πρωτοχρονιάς και Χριστουγέννων. Εκεί να προσέξεις όλη τη χρονιά τι συμβαίνει. Μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς θα κάνεις και μια παρασπονδία. Πώς να το κάνουμε, γιορτινές μέρες είναι. Όχι ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη ειδησιογραφία σχετικά με τον αθλητισμό και ειδικότερα με τον ΠΑΟΚ, καθότι η εκπομπή λέγεται ΠΑΟΚ 24 και πολλές φορές είμαστε αναγκασμένοι να μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, παρότι θα θέλαμε να μιλάμε περί ανέμων και υδάτων. Αλλά τι να κάνουμε, γι' αυτό πληρωνόμαστε, αυτή είναι η εκπομπή μας και μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Αλλά ένα λόγο παραπάνω τώρα που είναι γιορτές. Και λίγο το ελαφραίνουμε και λίγο θέλουμε να κάνουμε άλλα πράγματα, να μιλήσουμε για άλλα πράγματα.
Και καθότι λείπει και ο αρχισυντάκτης της εκπομπής, χαριτολογώντας τον χαρακτηρίζω έτσι, ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, με το Σταύρο τον Κόλκα είπαμε αυτές τις μέρες λίγο να απλώσουμε, να ακούσουμε και άλλα πράγματα. Και ένα από τα θέματα που επιλέξαμε λίγο για να αλλάξουμε κατηγορία, να αφήσουμε τα αθλητικά, είναι και ο κινηματογράφος. Όχι εντελώς ανορθόδοξα, γιατί υπάρχει μια ταινία που παίζεται αυτή τη στιγμή στον κινηματογράφο. Είναι το ντοκιμαντέρ 90 χρόνια ΠΑΟΚ του προωραχαμένου Νικόλα Τριανταφυλλίδη. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, με αφορμή αυτό, είναι ο Ρέστης Ανδρεαδάκης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο οποίος τώρα που μιλάμε όμως είναι στην Αθήνα. Καλό μεσημέρι, κύριε Ανδρεαδάκη, και χρόνια πολλά. Γεια σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Είμαστε μια χαρά, πολύ καλά. Είμαι στην Αθήνα, αλλά τον περισσότερο καιρό τον περνάω στη Θεσσαλονίκη, τους τελευταίους μήνες από τότε που διορίστηκα. Κάτι που οφείλω να σας πω ότι με έχει αναζωογονήσει πάρα πολύ. Να πω ότι δεν είστε ο μόνος που το λέει αυτό κατά καιρούς, αλλά εμείς λίγο πολύ το εισπράττουμε αυτό και απλά ως ένα κοπλιμέντο, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές να λένε η Θεσσαλονίκη και τι ωραία πόλη κλπ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ένας άνθρωπος... Ναι, τα ξέρω και εγώ τα κλισέ. Τη Θεσσαλονίκη την αγαπούσα πάντα, γιατί λόγω του φεστιβάλ και της δουλειάς μου ως κριτικός κινηματογράφου ανέβαινα πάρα πολύ συχνά, 2-3 φορές το χρόνο. Με τον καιρό έχω αποκτήσει φίλους, αγαπημένους, έχω πάρα πολλές σημαντικές στιγμές που έχω ζήσει. Αλλά όταν ανέλαβα το φεστιβάλ και εγώ και η Γενική Διευθύντρια, η κυρία Έλλη Ζαλαντό, αποφασίσαμε να έχουμε βάση μας στη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Ζαλαντό άφησε το Παρίσι και μένει μονίμως στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνει ο γιος της στο σχολείο, μετέχει της ελληνικής παιδείας. Και εγώ αποφάσισα να μοιράζω τη ζωή μου με μια βαλίτσα σε όλο τον κόσμο, διότι ξέρετε, ο καλλιτεχνικός διευθυντής ενός φεστιβάλ ζει με μια βαλίτσα στο χέρι. Πότε είναι στη Θεσσαλονίκη, πότε είναι στην Αθήνα, πότε είναι στις Κάνες, στο Βερολίνο, στη Βενετία, σε όλες τις αγορές που πρέπει να βρει τις ταινίες για να τις φέρει στο φεστιβάλ. Ακριβώς. Και εσείς είστε ένας άνθρωπος που έχετε ζήσει στο εξωτερικό, ακόμα και από τα χρόνια που σπουδάσατε, έχετε δουλέψει. Για να σας συστήσω και λίγο σε ένα κοινό που ίσως δεν σας γνωρίζει, το αθλητικό κοινό. Είστε και πάρα πολύ παλιός δημοσιογράφος και εφημεριδάς και περιοδικάς. Δηλαδή έχετε προλάβει όλες τις καλές εποχές του έντυπου τύπου. Απλά από τον τομέα του κινηματογράφου, έτσι. Δηλαδή ως κριτικός περισσότερο κινηματογράφου και στην τηλεόραση σας έχουμε δει. Τώρα τι, επειδή το πιάσα έτσι από εδώ, τι μπορεί να επινοήσει κάποιος δημοσιογράφος ως μέσο για να φτάσει στο κοινό, διότι παλαιότερα υπήρχε ο έντυπος τύπος, ήταν λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα. Τώρα με το ίντερνετ... Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει το ίντερνετ κυριαρχεί. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι πια ενημερώνονται από το ίντερνετ. Υπάρχει όμως μια μεγάλη παγίδα. Αυτό που κάποτε, πριν από λίγα χρόνια, όταν έγινε η έκρηξη του ίντερνετ, πιστεύαμε ότι θα είναι μια απόλυτη δημοκρατία και θα μπορεί ο καθένας να εκφράζει τη γνώμη του και να μαθαίνει τις πληροφορίες, υποτίθεται αφιλτράριστα και χωρίς επιρροές, έχει αρχίσει να γίνεται λίγο επικίνδυνο, διότι το ίντερνετ έχει γεμίσει με σελίδες χωρίς υπογραφή, με ειδήσεις που δεν ξέρει κανείς από πού έρχονται. Και τα πράγματα είναι επικίνδυνα και πραγματικά θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Ναι, η υπερπληροφόρηση δηλαδή απαιτεί ένα προσωπικό φίλτρο του καθενός σε οτιδήποτε διαβάζει. Ναι, η πληροφόρηση τελικά γίνεται μη πληροφόρηση, φοβάμαι. Ναι. Αλλά εμείς στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό που έχουμε σκοπό να κάνουμε είναι να έχουμε μια συνεχή παρουσία μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Με παρεμβάσεις κινηματογραφικές και συνεργασίες με όλους τους φορείς της πόλης. Αυτό ήταν το πρώτο στοίχημα και αυτό θέλαμε να κάνουμε. Και όταν λέω όλους τους φορείς της πόλης, ένας καλλιτεχνικός οργανισμός φαντάζεται ότι θα είναι μόνο οι καλλιτεχνικοί οργανισμοί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι φέτος είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και τον Εμπορικό Κόσμο της Θεσσαλονίκης, αλλά και με τα αθλητικά σωματεία, όπως ήταν αυτή η εξαιρετική πρεμιέρα που κάναμε για την ταινία
του φίλου μας του Νικόλα Τριαντεφυλλίδη για τον ΠΑΟΚ. Ήσασταν εσείς σε αυτή την προβολή που ήταν λίγο ΠΑΟΚ, έτσι, η πρώτη τουλάχιστον που την παρακολούθησε η οικογένεια του ΠΑΟΚ εκεί στο Ολύμπιον. Ναι, βεβαίως. Ήμουνα στην προβολή, παρουσίασα τους συντελεστές, τον κύριο Σαββίδη, την φιλενάδα και επίσης σκηνοθέτηδα που ολοκλήρωσε του Νικόλα, που ολοκλήρωσε τη Μαρίνα Δανέζη, που ολοκλήρωσε το ντοκιμαντέρ, διότι ο Νικόλας μας άφησε πριν τελειώσει την ταινία. Ήταν μια πολύ, μια φορτισμένη προβολή, μια ιδιαίτερη προβολή, με πάρα πολύ αγάπη. Διότι ο Νίκος έκανε μια ταινία, εγώ είπα στην προβολή και νομίζω ότι ο κύριος Σαββίδης το συμμερίστηκε αυτό, είναι μια ιστορία αγάπης. Δεν είναι ένα αθλητικό ντοκιμαντέρ. Και αυτό κάνει σπουδαία αυτή την ταινία. Και νομίζω ότι ο Νικόλας ο Τριανταφυλλίδης και από εκπομπές από κάποιες εκπομπές, ας πούμε, που έχει κάνει στην τηλεόραση με θέμα στέκια, με θέμα νοοτροπίες ανθρώπων και συνήθειες ανθρώπων, έχει ασχοληθεί πολύ με αυτή την ψυχολογία του γηπέδου, με την αγάπη για μια ομάδα. Το έβγαλε αυτό στην ταινία τη συγκεκριμένη. Ναι, βέβαια, αυτό φαίνεται σε αυτή την ταινία. Φαίνεται, δεν είναι μια ταινία για μια ομάδα, είναι μια ταινία για πάρα πολλά πράγματα. Για μια πόλη, για τον τρόπο που αυτή η ομάδα μπήκε μέσα στην πόλη και διεκδίκησε μια ταυτότητα και μια θέση μέσα σε ένα χώρο αρχικά εχθρικό. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα μεταναστών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το σκεφτόμαστε σήμερα. Ναι, προσφύγων που επέστρεψαν, ας πούμε, σε μια πατρίδα που δεν την ήξεραν και απλά άκουγαν διηγήσεις. Και έπρεπε εδώ να επιβιώσουν και να προκόψουν. Και ο ΠΑΟΚ τους έδωσε αυτήν την ταυτότητα ακριβώς. Ναι. Κάτι που το βλέπουμε πάρα πολύ στο ντοκιμαντέρ. Άρα λοιπόν, αυτό έτσι ήταν και ο λόγος που προβλήθηκε στο φεστιβάλ κινηματογράφου και όχι στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, ας πούμε, το οποίο έπεται. Γιατί η ταινία είναι περισσότερο ντοκιμαντέρ, όπως και να το κάνουμε. Ναι, είναι περισσότερο ντοκιμαντέρ και η αλήθεια είναι ότι έχουμε δύο φεστιβάλ. Το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης είναι εδώ και αρκετά χρόνια δύο ντοκιμαντέρ. Το φεστιβάλ του Νοεμβρίου με ταινίες με υπόθεση και το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που έρχεται τώρα σε δύο μήνες για την ακρίβεια. 3 Μαρτίου ξεκινάμε. Mm. Θέλαμε όμως να την προβάλλουμε αυτήν την ταινία, διότι αφενός είχε σκοπό να βγει στις αίθουσες και ήταν ένα πάρα πολύ καλός τρόπος να την αναδείξουμε και να την προτείνουμε στο κοινό. Και γιατί στο φεστιβάλ του Νοεμβρίου παίζουμε και άλλα ντοκιμαντέρ. Δεν ήταν το μόνο ντοκιμαντέρ. Ναι, ναι. Για μας ο κινηματογράφος είναι κινηματογράφος. Εσείς βλέποντας την, καταλάβατε και κάποια πράγματα γενικά και για την ψυχονοτροπία αυτής εδώ της πόλης, που είναι μια δύσκολη πόλη, έτσι. Ή άλλοι τη λένε γκρινιάρα, άλλοι τη λένε παραπονιάρα, ότι βγάζει ένα παράπονο γιατί είναι πάντα στη σκιά της πρωτεύουσας. Εγώ είμαι κριτικός. Γεννήθηκα στην Κρήτη, μεγάλωσα στην Κρήτη, τέλειωσα το σχολείο, η οικογένειά μου είναι ακόμα στην Κρήτη. Και νομίζω ότι καταλαβαίνω τη Θεσσαλονίκη πολύ περισσότερο από ότι θα την καταλάβαινε ένας Αθηναίος. Όπως και το Ηράκλειο, η πατρίδα μου, είναι ένας κόμβος ιστορικός. Και αυτό εγώ βρήκα στη Θεσσαλονίκη και το συνδέω με το Ηράκλειο, ότι είναι ένας ιστορικός κόμβος από τον οποίο έχουν περάσει όλοι οι πολιτισμοί και έχουν αφήσει τα ίχνη τους, τα οποία τα βλέπουμε τώρα και ζούμε μαζί τους. Ναι. Επιστρέφω λίγο στον σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ, τον Νικόλα του Τριανταφυλλίδη. Μπορείτε έτσι λίγο να μας τον συστήσετε, ζώντας και τις ταινίες του στην προγενέστερη εποχή, αλλά και αυτήν την τελευταία, το κύκνιο άσμα του, ας πούμε, που γνωρίζοντας και το πρόβλημά του, το πρόβλημα υγείας του, αποφάσισε να ξοδέψει ενέργεια, να κουραστεί ενώ έκανε θεραπείες, ενώ ήταν σε μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο, για να ολοκληρώσει κάτι που είχε να κάνει απλά με την ποδοσφαιρική του αγάπη. Τι, πώς το χαρακτηρίζετε, τρελό, έτσι, ρομαντικό? Κοιτάξτε, ο Νίκος ήταν πάντα αυτό το πράγμα και γι' αυτό τον αγαπήσαμε και γι' αυτό τον θαυμάζαμε και θα συνεχίσουμε να τον θαυμάζουμε. Ήταν έξω από όλα τα συμβατικά πλαίσια ενός σκηνοθέτη, ενός φίλαθλου, ενός μουσικόφιλου, ενός ειδικού της μουσικής. Και αυτό τον χαρακτήριζε πάντα. Έκανε πράγματα που μπορούσαν να δημιουργήσουν μια ολόκληρη μυθολογία. Αυτό έφτιαχνε ο Νίκος, μυθολογίες. Και σε αυτή την ταινία αυτό κάνει. Φτιάχνει τη μυθολογία του ΠΑΟΚ. Ναι.
Και μάλιστα χρησιμοποιεί και το μέλλον, έτσι, δηλαδή δίνει και την προοπτική ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι για 90 χρόνια ή για 100 χρόνια, νοσταλγώντας το μέλλον, το οποίο είναι μια πολύ ποιοτική, μια πολύ ποιητική φράση, ας πούμε, με πολλά νοήματα. Μα αυτό ακριβώς είναι το ντοκιμαντέρ. Έχει πάρα πολύ αγάπη και πολύ ποιήση. Και αυτό το κάνει ιδιαίτερο. Ναι. Και μια παραγωγή που έτσι τη χρηματοδότησε ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, χωρίς να τσιγκουνευτεί, ας πούμε, τα έξοδα, και πραγματικά έγινε μια εκπληκτική δουλειά από άποψη τεχνικών δυνατοτήτων. Ναι, είναι όντως μια εξαιρετική δουλειά. Και είμαι ιδιαίτερα τυχερός που ο ΠΑΟΚ με έκανε δώρο μια συλλεκτική φανέλα, την οποία τη φοράω πολύ συχνά, και η οποία έχει το νούμερο 57, γιατί ήταν το 57ο φεστιβάλ. Ναι, ναι. Εσείς τι ομάδα είστε? Εγώ, όπως σας είπα, γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οπότε... Όφι. Όφι. Οπότε τα σπρώμαυρα χρώματα ήταν οικεία, έτσι. Το θυμάμαι από πολύ μικρός, όταν με πήγαινε ο πατέρας μου στους αγώνες. Τότε ο Όφι ήταν, βέβαια, σε κάτι κατηγορίες απερίγραπτες. Αλλά θυμάμαι ότι μου έλεγε, ξέρεις, εμείς έχουμε μια συγγένεια με τον ΠΑΟΚ, διότι είναι και αυτός ασπρόμαυρος, και εμείς οι Κρητικοί έχουμε πάντα μια συγγένεια με τους Μακεδόνες, οπότε μην το ξεχνάς αυτό, και τώρα το ξανασυνάντησα. Αυτό το ΠΑΟΞΑΚΙ από την Κωνσταντινούπολη, τον Ντεμίρκουμπους, αν το λέω καλά. Ναι. Εσείς το φέρατε φέτος στο φεστιβάλ, γιατί τον είδα και αυτόν με μια φανέλα. Ναι, κάναμε ένα αφιέρωμα, στο αφιέρωμα Ματιά στα Βαλκάνια, που έχουμε ταινίες από όλα τα Βαλκάνια, και το επιμελείται ο Δημήτρης ο Κερκινός. Φιλοξενήσαμε τον Ντεμίρκουμπους, ο οποίος είναι φίλαθλος, και ο ΠΑΟΚ έκανε και σε αυτόν την ίδια φανέλα με το νούμερο 57, και μας την έστειλε μάλιστα, που τη φοράει πολύ περήφανος στην Κωνσταντινούπολη. Ωραία. Κύριε Ανδρεαδάκη, έχουμε ένα κόσμημα, έχουμε ένα φεστιβάλ, έναν ευρωπαϊκό θεσμό, έτσι. Και επειδή και σαν χώρα, αλλά και σαν πόλη που είμαστε λίγο περιφέρεια, δεν έχουμε και πολλούς τρόπους να βρεθούμε στο προσκήνιο, να προσελκύσουμε και ανθρώπους εξειδικευμένο τουρισμό, αλλά και γενικώς τουρίστες, τι προοπτικές έχει αυτό το φεστιβάλ για να βοηθήσει και την πόλη? Διότι πραγματικά αυτό το δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη, ζωντανεύει όλο το κέντρο, όλη η πόλη, βλέπεις νέο κόσμο, βλέπεις ξένους, παρατηρείς τουλάχιστον έναν αέρα ευρωπαϊκό. Τι έχετε σχεδιάσει εσείς να κάνετε τα επόμενα χρόνια, για να κλείσουμε με αυτό, ας πούμε, έτσι, την κουβέντα? Εμείς το νούμερο ένα που θέλουμε να κάνουμε είναι να έχουμε ένα φεστιβάλ που δεν είναι μόνο 10 μέρες το Νοέμβριο και 10 μέρες το Μάρτιο, αλλά είναι όλο το χρόνο, με την ετήσια δραστηριότητα του θεσμού. Καταρχάς, υπάρχουν δύο κινηματογράφοι στην πλατεία Αριστοτέλους, το Ολύμπιον και ο Παύλο Ζάνας. Άλλες δύο αίθουσες που έχουμε πάρει από πέρσι στην πρώτη προβλήτα του λιμανιού, τον Τζον Κασαβέτης και τον Σταύρο Τορνέ, οι οποίες παίζουν την ταινιοθήκη και παίζουν επίσης και άλλες ταινίες. Υπάρχει το Μουσείο Κινηματογράφου, το οποίο το επισκέπτονται περισσότεροι από 20.000 παιδιά κάθε χρόνο. Υπάρχουν οι εκδηλώσεις που κάνουμε συνέχεια όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Να, τώρα για παράδειγμα, στις 4 του μηνός έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη προβολή σε συνεργασία με την Παράλλαξη, στο Μακεδονία. Ναι. Στο ξενοδοχείο Μακεδονία, το οποίο κλείνει και ανακαινίζεται, ένα έρημο ξενοδοχείο, στο οποίο προβάλλουμε μια ταινία έκπληξη. Δηλαδή σε έναν άδειο χώρο, ψηλό έρημο και λίγο τρομακτικό, θα μπει ο κόσμος και θα δει μια ταινία έκπληξη. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα, το έχουμε αφήσει και λίγο μυστικό. Είναι μια βραδιά με μια εμβληματική ταινία τρόμου και φαντασίας, ίσως η καλύτερη ταινία του είδους, η οποία διαδραματίζεται σε ένα έρημο ξενοδοχείο. Μάλλον κάποιοι το κατάλαβαν και ποια ταινία λέω, αν το καταλάβατε μην το πείτε. Πάει το μυαλό μου κάπου, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ας αφήσουμε λίγο τον κόσμο, μπας και ψαχτεί. Δεν ξέρω τώρα αν έχει και θέσεις, γιατί... Δεν θα είναι μόνο μία προβολή, αλλά θα είναι ένα ολόκληρο happening, που θα προσπαθήσουμε να αναστήσουμε κάποια από αυτά τα στοιχεία αυτής της ταινίας,
μέσα στο ξενοδοχείο, ναι, ναι, ναι. Με τρόπο έτσι ιδιαίτερο. Λίγο διαδραστική, ναι, ναι, ναι. Την έχω ακούσει την περιγραφή. Ωραία. Και ό,τι να ξέρετε, πραγματικά η πόλη ανταποκρίνεται σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Μας αρέσαν πάρα πολύ και η προβολή μέσα στο στρατόπεδο Καρατάσου και κάποιες άλλες πρωτοβουλίες έτσι που βλέπω σιγά σιγά ότι παίρνει το φεστιβάλ. Οπότε και εμείς μαζί σας είμαστε και θέλουμε να κάνουμε κάτι και μαζί, έτσι, ίσως και μια προβολή, ίσως κάτι, γιατί όταν ένας θεσμός είναι τόσο γνωστός στο εξωτερικό, είναι λάθος να μην αποτελεί συνεχές θέμα συζήτησης και δράσης και για την ίδια την πόλη, έτσι, δηλαδή να το θυμόμαστε μόνο εκείνες τις μέρες. Όχι, όχι, δεν πρέπει να το θυμόμαστε μόνο δύο δεκαήμερα το χρόνο. Για μας το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι ένας οργανισμός που ζει μέσα στην πόλη, αναπνέει μέσα στην πόλη και συνεργάζεται με όλους τους θεσμούς της πόλης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Μια ετήσια δραστηριότητα που έχει να κάνει με την πόλη της Θεσσαλονίκης. Καλές γιορτές να σας ευχηθούμε. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Και όταν θα έρθετε στη Θεσσαλονίκη, με το καλό να ανταμώσουμε κιόλας. Να είστε καλά. Είμαι συνέχεια στη Θεσσαλονίκη, οπότε ναι, ναι. Μπορείτε να με συναντήσετε όπου θέλετε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρεαδάκη. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Ο Ρέστης ο Ανδρεαδάκης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μας μίλησε για την ταινία που οι προβολές της συνεχίζονται στο Ολύμπιον και σε πολλές πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Είναι το φεστιβάλ 90 χρόνια ΠΑΟΚ, νοσταλγώντας το μέλλον του Νικόλα Τριανταφυλλίδη, ο οποίος έχει φύγει και από τη ζωή. Μας εξήγησε για ποιο λόγο παίχτηκε στο φεστιβάλ κινηματογράφου, ενώ είναι κυρίως ένα ντοκιμαντέρ. Μας είπε ότι θα παίχτηκε και στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ τον Μάρτιο. Σαν έτσι λίγο αντικειμενικός παρατηρητής, ένας μη θεσσαλονικιός κριτικός κινηματογράφου, κριτικός και με ήττα και με γιώτα είναι ο Ανδρεαδάκης, μας περιέγραψε το τι του δώσε η ταινία αυτή, τι κατά τη γνώμη του ήθελε να περάσει ο πρόωρα χαμένος σκηνοθέτης, ο Νικόλας ο Τριανταφυλλίδης, και πιστεύω ότι και σε εσάς τους λίγους που δεν την έχετε δει, γιατί θεωρώ ότι οι περισσότεροι έχετε πάει να την δείτε την ταινία, ίσως σας μπήκε λίγο περισσότερη περιέργεια να βρεθείτε σε μια σκοτεινή αίθουσα, να την πάρετε την ταινία, γιατί ξέρετε η ταινία θα βγει και σε DVD, θα πωλείται κάποια στιγμή αργότερα και στην boutique, αλλά το θέμα είναι πιο ότι η σκοτεινή αίθουσα είναι διαφορετικά, εντελώς διαφορετική. Ο κινηματογράφος είναι μια εκπληκτική συνήθεια, πολύ ωραία, πολύ ανθρώπινη και επικοινωνιακή, να βγεις με μια παρέα, με την κοπέλα σου, να δεις μια ταινία, να πας μετά να πιεις ένα ποτό ή ένα καφέ, να συζητήσεις για αυτή την ταινία. Αυτό μας λείπει από τη συγκεκριμένη πόλη. Έχουμε ξεσυνηθίσει να βγαίνουμε έξω. Συνήθως πηγαίνουμε απλά σε ένα μπαρ, σε ένα κλαμπ, κάπου που παίζει δυνατή μουσική και έχουμε ξεχάσει τις βόλτες, έχουμε ξεχάσει την πιο προσωπική επαφή με τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, μην περιμένετε να βγει σε DVD τα 90 χρόνια ΠΑΟΚ. Να πάτε στο Ολύμπιον, να πάρετε και τα παιδιά σας. Αν έχετε παιδιά πάνω από 5-6 χρονών, σίγουρα μπορούν να τη δουν την ταινία. Και σίγουρα θα καταλάβουν πάρα πολλά πράγματα για αυτό που λέμε DNA ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία πρόταση για τώρα στις γιορτές. Και έχει αρκετές αργίες και νομίζω ότι θα βρείτε χρόνο να πάτε. Με αυτό κλείνουμε. Τα κοιτάπια μας τα μία αθλητικά, που πάντα όμως έχουν και μία δόση αθλητισμού, τα κλείσαμε. Πάμε σε διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε ξανά και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ. Ο Πειρατής ήταν στην παρέα μας στο πρώτο μέρος. Έχει και live αυτές τις μέρες όπως μας ενημέρωσε ο Σταύρος. Σήμερα είναι Τετάρτη και έχει μείον 1 ευρώ όλες τις βαρελίσκες μπύρες. Στη Διογένους 17 στην Κάτω Τούμπα θα πάτε και θα απολαύσετε τις μπύρες του Πειρατή. Και η Ρεγκίνα μαζί μας, αξεσουάρ μπάνιου και υδραυλικά είδη. Όλα τα είδη στο reginabanio.gr υπάρχουν και ιντερνετικά, τα ξεφυλίζετε ή αν πάτε σε επιλεγμένα καταστήματα όπου δείτε Regina, να ξέρετε ότι έχουν εγγύηση πολύ καλής ποιότητας. Μαζί μας στο πρώτο μέρος και η Αναδομό που βρίσκεται στην Αγία Σοφίας 18, 2311-241-508 να κλείσετε ένα ραντεβού, να μάθετε τα πάντα για το πώς μπορείτε να ανακαινήσετε τον χώρο σας με
πολύ καλές προσφορές και με δυνατότητες χρηματοδότησης να πληρώσετε σε δόσεις, δηλαδή μόνο από την Αναδομό. Και αν θέλετε να μπείτε και στο ίντερνετ, anadomo.gr, και κλείνουμε με το Burger & Shake, το οποίο έχει ανοίξει εκεί στην Κούσκουρα και είναι το hot spot της Θεσσαλονίκης. Χθες το απόγευμα μας παίρνει μια φίλη, λέει, πήγαμε να κλείσουμε εισιτήρια να δούμε ένα σινεμά, δεν είχε τίποτα, όλα sold out μέχρι και την παράσταση 2 η ώρα, θέλανε να δουν τη Ρόζα, λέει, θέλω να φάμε ένα μπέργκερ. Λέω, αλλά δίπλα είστε. Burger & Shake, εκεί, Κούσκουρα, από τη Μητροπόλεως όπως τρίψεις αριστερά, στο αριστερό σου χέρι, το μισό παλιό goodies πρέπει να ήταν αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Η πιο φρέσκα πρόταση για μπέργκερ στην Θεσσαλονίκη, ανοίγει από τις 12, πηγαίνει μέχρι αργά τη νύχτα μέχρι τις 3 και έχει εκπληκτικό μοσχαρίσιο κρέας, 100% μοσχαρίσιο, εγγυημένα φρέσκο και εκπληκτική τηγανητή πατάτα στο Burger & Shake, το οποίο έχει και διάφορες προσφορές. Θα πάτε εκεί, θα ενημερωθείτε και θα διαλέξετε ό,τι θέλετε, και milkshake και σαγκριές και smoothies. Διάλειμμα σε λίγο και με Σταύρο Κόλκα, εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής του ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερο 107,4. Πάμε όλοι μαζί, στον Them Pilots. Live εκτέλεση. Πάμε όλοι μαζί. Τι είναι αυτό, δώσε μας τα φώτα σου γιατί λίγο το έχουμε χάσει. Ακούμε Ανώλη Γρηγοράκη τι γράφει. Είναι τόσο υπερβολικό το ρεπορτάζ για τον επικείμενο χιονιά που λίγο ακόμα και τον προαστιακό θα το λένε υπερσιβηρικό. Στην Αθήνα τα έχουν πάρει στο κρανίο και μιλάνε για, ξέρεις. Δηλαδή είναι, σοκ, είναι είδηση σοκ το ότι έχουμε χειμώνα και θα έχει κρύο. Αυτό που έγραψε, και θα χιονίσει. Αυτό που έγραψε χθες ήταν το κορυφαίο. Κάτσε το βρω. Ποιος είναι αυτός? Μαλούς Γρηγοράκης, ο Φιτζής. Είναι. Ο Φιτζής, Θεός. Κράμα. Δηλαδή δεν υπάρχει. Είναι αυτός που βγάζει τις ατάκες στο SDNA πάνω. Αχα. Και... Περίμενε το, που το έβαλα, ρε. Που το έβαλα. Θα στο στείλα στο chat. Χθες σε κάποια φάση. Σε ασκήσεις αποφυγής του Τζαβέλα ήταν αφιερωμένη η σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Αυτό νόμιζα το έδωσε ο Πασεραϊκός. Όχι, όχι, όχι. Σε ασκήσεις, δηλαδή, ρε φίλε, πραγματικά... Περίγελος έχουμε γίνει, μας λεντάνε όλοι. Τέλος πάντων, θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Πολλά έχουμε ξεπεράσει σαν ομάδα άλλωστε. Έλα, δεν είναι το πρώτο και το δεύτερο, ναι. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά μπήκαμε στη δεύτερη μέρα, ώρα της εκπομπής. Φύγανε οι χορηγοί της πρώτης. Φύγανε, τους ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Και ένα κοσάρκο, δεν πλήρωσα εγώ, πλήρωσε εσύ. Πάλι κούτρα τη βγάλαμε σήμερα. Άσε τώρα τον πρόλογο. Έχουμε μεταγραφικά. Έχουμε μεταγραφικά ότι δεν έχουμε μεταγραφικά. Αυτό είναι, αυτό είναι ένα πολύ καλό μεταγραφικό. Πολύ, είναι παΐσιος. Θα είναι σαν να έχουμε, αλλά δεν θα έχουμε μεταγραφική περίοδο, ναι. Είναι σαφές ότι ο ΠΑΟΚ 1 του Γενάρη δεν θα έχει κάποια ενίσχυση. Πλέον έχουμε φτάσει 28 του μηνούς και να ανακοινωθεί παίκτης μέχρι την 1 του Γενάρη, μέχρι να έρθει να προπονηθεί, να κάνει ένα ράνι. Τα πρώτα παιχνίδια σίγουρα που είναι κολλητά, τον πρώτο δεν μήνα τον έχει χάσει. Δεν τα έχει. Είναι σίγουρα το πρώτο μισό. Βέβαια δεν με ανησυχεί αυτό τρομερά, με την έννοια ότι η ομάδα είναι σε ένα καλό επίπεδο. Είναι σε ένα καλό mood αυτή τη στιγμή, ναι, γενικότερα. Απλά έχει μια σειρά αγώνων συνεχόμενων και ταξίδια που πρέπει να προσέχει πάρα πολύ. Και βέβαια υπάρχει ένα δεκαήμερο άκι πιο μετά, όπου έχουμε το Φλεβάρι εννοείς, Ηρακλή, Σάλκε, Ολυμπιακό, Σάλκε, ΑΕΚ. Ναι. Δηλαδή είναι ο Φλεβάρης. Τι σε προβληματίζει από αυτά, διότι ο Ηρακλής για παράδειγμα είναι και δίπλα, έτσι, δεν έχει και το ταξίδι που λέγαμε. Ναι, αλλά είναι ένα παιχνίδι ιδιόμορφο. Το οποίο αν το πάρεις χαβαλέ, θα σε γλεντάνε πάλι. Γι' αυτό δεν υπάρχει χαβαλές. Και θα έχεις προβλήματα. Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το περσινό παιχνίδι του Καρατζόγλου, ήταν η αρχή της κρίσης για τον Τούντορ. Και ουσιαστικά το παιχνίδι που καθάρισε τον Όλσεν από τον ΠΑΟΚ. Είναι το γεγονός αυτό. Εκεί τουλάχιστον, σε εκείνη την πεντάδα αγώνων, ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει την όποια ενίσχυση ενεργή, ναι. Γιατί αν τους πάρεις τους παίκτες 31 Γενάρη, πάλι δεν θα έχεις ενίσχυση. Πάλι δεν θα έχεις ενίσχυση σε αυτό το κομβικό σημείο. Το θέμα είναι τι θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ.
Ουσιαστικά αυτό που γνωρίζω εγώ πάρα πολύ καλά είναι ότι έχει ρίξει το βάρος στον Ford. Και η απορία που εκφράζω εγώ αυτή τη στιγμή είναι ότι αν ισχύει του Ζωζούλια που λένε οι μάνατζερ του ότι ισχύει, και η περίπτωση του Ανσαριφά που δεν θα προχώρησε για τον ΠΑΟΚ, να είμαστε ξεκάθαροι γι' αυτό, αν η Ford που έχει στη λίστα το Μίχελ είναι αυτού του επίπεδου. Αν είναι αυτού του επίπεδου, συγχωρέστε με, δεν θέλω. Ρίξτε το βάρος σε δημιουργικό χάφ. Πραγματικά δεν είναι, δεν είναι τέλος πάντων να παίζουμε με αυτές τις θέσεις που μπορεί να σου ορίσουν την τύχη. Ένας σημαντικός λόγος που ο ΠΑΟΚ έχασε πολλούς βαθμούς φέτος και δεν είναι πρώτος, για μένα θα πρέπει να είναι πρώτος με την εικόνα που έχει γενικότερα, έχει να κάνει με τον άξονα του και τις επιλογές αμφιλεγόμενες στο 8 και στο 10, ξεκάθαρα. Άρα νομίζω ότι αν είναι να πάω σε έναν φορ, για να πάω σε έναν φορ όπως έγινε με τον Τιάμ, για τα μάτια του κόσμου, θα παρακαλούσα να μην υπάρχει καμία χαμένη επένδυση ακόμη και να πέσει το βάρος στα δημιουργικά χαφ. Αν βρούνε φορ ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από αυτούς που έχουμε και σε επίπεδο ποιότητας και σε επίπεδο χαρακτηριστικών κτλ. Κτλ. Καλώς να ορίσει. Αλλά άλλη μία επιλογή που θα μου χαλάσει την ισορροπία και δεν θα προσφέρει τίποτα το εξαιρετικό, προτιμώ να στηρίξω τον Κουλούρη, τον Κλάους ούτε εγώ τον πιστεύω πλέον, να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν τον πιστεύω υπό ποια έννοια, θεωρώ πλέον ότι έχει πάει η κουβέντα σε ένα τέτοιο σημείο που δεν υπάρχει επιστροφή για τον Κλάους. Έχει να κάνει και με το ψυχολογικό, έχει να κάνει τέλος πάντων και με τη φθορά που υπάρχει, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι κακά τα ψέματα υπάρχουν περιπτώσεις που ολοκληρώνουν έναν κύκλο σε όλους τους οργανισμούς. Εσύ που πας, μωρί. Δεν θα πεις για την ισογραφία. Τι πας, ασκαπουλάρεις. Έλα σε 3 λεπτά πίσω. 3 λεπτά, χρονομέτρα. Έχει να κάνει με πολλά πράγματα τέλος πάντων. Αν είναι να μου φέρουν center for που δεν είναι ξεκάθαρα καλύτερο σε επίπεδο προοπτικής από τον Κουλούρη, μην μου φέρουν καθόλου. Μη κάψω και τον Κουλούρη. Ωραία, και έχω τέλος πάντων και έναν ακόμη που θα περιμένω πότε θα μου προσφέρει. Γενικά πάντως οι θέσεις που έχουμε κενό, το κενό που δεν έχουμε σταθερές, το 8, το 10 και τον 4, είναι περιπτώσεις που πρέπει να τους δουλεύεις μήνες πριν και να τους κοιτάς κυρίως την καλοκαιρινή αγορά. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε τις επιλογές του δυσαρεστημένου εκεί που είναι, ελεύθερος δεν υπάρχει, του δυσαρεστημένου εκεί που είναι και της αγοράς παίκτη που το συμβόλαιο του λύγει το καλοκαίρι. Αυτές είναι οι επιλογές που έχουμε. Γενικά ως αγορά δεν είμαστε οι πιο εμπορικοί. Έχουμε θεματάκια δηλαδή. Ελπίζω να γίνει η έκπληξη, γιατί για μένα έκπληξη θα είναι και θέλω να είμαι ειλικρινής, να βρεθεί ένας παίκτης που ταιριάζει στον ΠΑΟΚ. Δεν περιμένω μεγάλο όνομα. Μεγάλο όνομα, το ζήσαμε και αυτό. Δεν ήταν αποτελεσματικό αυτό το πράγμα. Είναι ένας παίκτης που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά, που έχει μια ταχύτητα και την ατομική ενέργεια τέλος πάντων, που δεν την έχουν οι άλλοι φόρμας και μπορεί να δώσει μεγαλύτερη ουσία σε συνδυαστικό ποδόσφαιρο στην πρώτη γραμμή τέλος πάντων, που πάω και εκεί έχει ένα θέμα σοβαρό. Δεν συμμετέχει δηλαδή ο φορ όσο θα έπρεπε στη διαδικασία απειλής τέλος πάντων της αντίπαλης εστίας. Ας βρούμε έναν τέτοιο. Τώρα από εκεί και πέρα για τις άλλες θέσεις, εγώ είμαι σίγουρος ότι ψάχνουν εξάρι για να καλύψει τον Κάνιας, σίγουρος. Εντάξει, και από εκεί και πέρα, οχτάρι και δεκάρι δεν τους βλέπω να ψάχνουν. Δηλαδή δεν μαθαίνω από τα γραφεία που μιλάνε ότι ζητήθηκε οχτάρι και δεκάρι. Το βάρος έχει πέσει στον φορ. Παραλαμβάνω, μακάρι να βρουν λύση, αλλά αν δεν βρουν τη λύση του επίπεδου που πρέπει, ας βγουν να πούν στον κόσμο ότι δεν βρήκαμε και θα στηρίξουμε την τάδε στρατηγική επιλογή. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να κάνουν μια συνέντευξη τύπου δεν μετά το τέλος των μεταγραφών. Δεν πρόκειται να κάνουν, Άκη, γιατί είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε να συμβούν ήδη και δεν έχουν συμβεί. Άρα λοιπόν, και ενώ μπαίνουν οι τεράστιοι tools στα DEX, δεν υπάρχει διάθεση να εξηγηθούν πράγματα.
Αυτό είναι σαφές νομίζω. Και είναι και κακό. Τι μου στέλνει. Κουμπί κάνουμε εδώ, κυρία μου. Θα μπει η... Θα μπει η Ελένη ή θα πάμε σε διάλειμμα και να πούμε μετά. Τι ώρα είναι. Γιατί πρέπει έχουμε να... ώρα. Ακούσουμε λίγο να την ακούσουμε ώρα. Ώρα. Να πάμε στο διάλειμμα. Να πούμε ότι μαζί μας είναι ο Ιταλός, κέντρα μπαταρίας Ιταλός, 24 ώρες το 24ωρο. Υπάρχει για εσάς. Τρία καταστήματα, Σικές Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης. Καλείτε στο 545-999 όποτε σας δημιουργηθεί πρόβλημα για να σας δώσει τη λύση και βέβαια οι καλύτερες και πιο επώνυμες μπαταρίες από το κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Τα τρία μαγαζιά, είτε είσαι επαγγελματίας, είτε έχεις γιοταχή, είτε οτιδήποτε, εκεί είναι για εσάς ο Ιταλός. Μαζί μας και η Ρέμβη. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, με μπουζούκια κάθε Παρασκευή, με πολύ ωραίες μουσικές, καφέδες, ποτά, όλες καθημερινές. Όταν έχει μπουζούκια, τραγουδούν ο Χρήστος Ανδριανός, ο Βασίλης Αραμπατζής και η Βαγιαλάμπρου. Η Ρέμβη είναι εκεί στο τέλος της Πλαστήρα, στην περιοχή της Ρέμβης. Με πολύ καλό πάρκινγκ, με ευρύχωρο πάρκινγκ, να παρκάρετε τα μάξια σας δεξιά και να απολαύσετε τις μουσικάρες της Ρέμβης. Μαζί μας και η Citroën Γιανίρης, με το C3 το οποίο έχει έρθει, κυκλοφορεί και στους δρόμους και είναι εκπληκτικό. Να κάνετε ένα test drive, να το δοκιμάσετε στο 2310-546-400 και να το αποκτήσετε με πολύ έτσι ευνοϊκούς όρους και χρηματοδότησης. Μάλιστα, αν το πάρετε, θα έχετε 2 χρόνια δωρεάν service. Αυτά αν το κλείσετε μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, άρα έχετε ελάχιστες μέρες. Μόνο στη Citroën Γιανίρη, στην Μοναστηρίου 196 βρίσκεται και εδώ και 45 είναι, χρόνια είναι συνώνυμο της Citroën στη Θεσσαλονίκη. Μπέντα. Μπέντα Auto Center, το πιο σύγχρονο συνεργείο της Θεσσαλονίκης, στη Μοναστηρίου 299. Ασυναγώνεστε στιμές στο σέρβις, στα ανταλλακτικά, στους καταλύτες, τις εξατμίσεις, τώρα και στην αναγέννηση καταλυτών. Θα μπορούσε να είναι και η ομάδα αυτού. Αναγέννηση καταλυτών, ναι, να παίξει κατά... Και φίλτρων πετρελαίου, TBF. Για το ραντεβού σας καλέστε στο 461-163. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Σωστές μουσικές και όχι τα κλάνο γαμπρίστικα που βάζει ο Χρήστος από το σπίτι. Συνεχίζεται η εκπομπή για άλλα 12 λεπτά. Δεν μπορείς να κάνεις ένα φάκελο και να βγαίνουμε κάθε μέρα έτσι. Ποιας είναι και ο Τσόρμπα. Ο Τσόρμπα θα πάρει πάρα πολύ. Με Πάολα και Καρά έχει μεγαλώσει. Τι να... Δεν έχει σημασία ρε. Αυτό το ακούει σαν απλά χαλί. Δεν είναι, δεν θα πει όχι. Έχουμε Ελένη Μπούντου μαζί μας. Ναι. Με την οποία είχαμε μια διένεξη εκτός αέρα, την οποία δεν μεταφέρουμε στον αέρα. Επικοδομητική θα έλεγα εγώ. Επικοδομητική, αυτό, έχει, αυτό τώρα ξέρετε τι συμβεί. Έχει αλλάξει το press room. Παλιά ήμασταν σε έναν ενιαίο χώρο και δουλεύαμε. Άκουγε ο ένας τον άλλον, συζητούσαν, προβληματιζόντουσαν. Τώρα που δουλεύει ο καθένας μόνος του, θέλει όσμωση, θέλει συζήτηση. Ναι, για, θέλει κουβέντα. Για να διαφωνούμε, να συμφωνούμε και να χαράσετε μια. Η γραμμή που θέλουμε εμείς. Πολιτική. Ξεκάθαρα. Είστε ελεύθεροι να γράψετε ακριβώς αυτά που θέλουμε. Κοίταξε. Έχει δίνει τόσες αφορμές ο ΠΑΟΚ για πολυφωνία. Ναι. Που καλά να είμαστε. Μα είναι να έτσι το DNA, ρε φίλε. Είναι η κουλτούρα μας. Είμαστε καλοί να είμαστε 6 άτομα σε ένα τραπέζι και να έχουμε 8 απόψεις. Ναι. Για Λιβαδιά, βάζεις αυτοκίνητο, Στράτο, εμένα και αγάπη με το κοντό. Η για εκδρομή. Θα την τσεκάρεις άμα τη βάλεις στα μάξι, τι φοράει σε παπούτσι. Θα έχει ψοφόκριο έτσι, θα ντυθείτε καλά. Και πάρετε και μια πάπια μαζί γιατί δεν έχει τουαλέτες εκεί. Υπέροχο γήπεδο. Είναι αυτό που είναι αυτό που έχει τα νεκροταφεία πίσω. Νεκροταφεία που πίσω. Δηλαδή, όποιο δεν βγάλει το σημείο. Ναι. Πάει μόνο του εκεί και μπαίνει στη. Είναι γεμάτο από παίχτες που χάσα στίχημα. Ναι, από παίχτες που δεν ήταν. Δεν βγάλανε το ημίχρονο τελικό. Σε ρυθμό λοιπόν. Το έβαλε 1,5 δεκάλεπτο. Βγήκε η προπόνηση γιατί τα παιδιά μας είναι εδώ. Έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους. Ο Μάτος γύρισε. Γύρισε και ο Μάτος προπονήθηκε κανονικά όπως αναφέρει το σχετικό. Άδεια. Λογικό είναι και ταξίδι. Το που σήμερα αναφέρει, αν προπονήθηκε ο Τζαβέλας ή είναι. Πάλι δεν έχει την παραμικρή, από ό,τι βλέπω, την παραμικρή λέξη για Τζαβέλα. Λείπει ο Νιάδη σε άδεια, γι' αυτό μας. Έκανε τον κόνο. Έκανε τον κόνο Τζαβέλα. Οι ασκήσεις αποφυγής του Γιώργου Τζαβέλα δεν αναφέρονται στο δελτίο τύπου. Εκείνον τον τέτοιον έκανε, εκείνον τον σιδερένιο τον, που έβαλε ένα γκολ στο Γλύκο μια φορά. Ο Τζακ. Είχαμε ένα κόνο τον Τζακ. Όχι κόνος, είναι σε στήλ αθλητή ρε παιδί. Αθλητή που το βάζεις για να γίνονται ασκήσεις. Και βγήκε σέντρα και το βάλε, δεν βγήκε ο τερματοφυλάκης. Βγήκε ο Γλύκος πίσω από τον Τζακ. Ναι. Έκανε μια άστοχη και βρήκε η μπάλα το κεφάλι του Τζακ. Και μπήκε γκολ. Στο Λέομπεν στην Αυστρία ήμασταν. Έκλαιγα ένα τέταρτο. Δεν μπορούσα να σταματήσω να γελάω.
Φάση δουλεμένη στην προπόνηση. Με έπιασε και νευρικό, παιδιά. Ωραία, και... και σένα μα σε πιάσει και νευρικό και όλα σε χώρο. Και δεν μπορούσα να σταματήσω και δεν έχει φασαρία στην προπόνηση, στην προετοιμασία τώρα. Και έφυγα καμιά 20 μέτρα πίσω, ναι, 30, για να μην μα βγάλουν κάρτα. Υπάρχει η φράση, δεν μπορεί να τριπλάρει ούτε κόνο. Υπάρχει αυτή η φράση. Και τώρα έχει δημιουργηθεί και η φάση τρώει γκολ και από το, και από κοίτα, το τζάκ. Όταν είναι οι ασκήσεις επαναληπτικές, ο παίκτης λογικά σε κάποια φάση χάνει τη συγκέντρωση. Ναι, ναι. Και ήταν η κολοσέντρα, όπως είναι σαν ο μείωμα κόνος. Δηλαδή ψηλά γίνεται έτσι. Αυτό το άσπρο το έχουμε. Ναι, κατάλαβα ποιο τζάκ. Έτσι λέει, ο Τζάκ και ο Ντάνιελ νομίζω είναι δύο κόνοι. Με λατήρια κάτω. Ο Τζάκ Ντάνιελ, άμα έχει πει, του βλέπει και για δίδυμο στόχο. Δύο εκατοστά να πάρει μπάλα λίγο πιο κάτω και να την υπολογίσεις λάθος, το φάγες, φίλε. Απλά επειδή δεν είχα δει να μας βάζει γκολ ο Κόνος ποτέ, με πιάσε ένα νευρικό. Μόνο ο Κόνος δεν είχε βάλει γκολ στον ΠΑΟΚ. Είδες τι ώρα περνάνε πάνω. Τι ωραία, ρε. Ναι. Και τη χρονιά ήταν η προετοιμασία του Στέφενς που κάθε μέρα είχε κορόιδο και TRX. Δηλαδή δεν είχε κάτι άλλο. Και βαριόμασταν και βλέπαμε κάτι κυρίες που παίζανε κέρλινγκ από πίσω. Και παίζαμε μπάσκετ, πήγαμε μια μπάλα μπάσκετ μετά. Όσο ήταν η προπόνηση. Ναι, και παίζαμε μπάσκετ. Εγώ με τον Τζομπατζόγλου. Ο οποίος δεν τη βρίσκει, εντάξει. Να τα λέμε όλα. Είναι συμπαίκτης του εδώ δίπλα, δεν είναι. Ναι, όλο δύο πόντους. Βάζει περισσότερους πόντους του Τσαλτίδης από τον Τζομπατζόγλου. Ισχύει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι το άτου το σκοράρισμα. Είναι πολύ καλός στο box out που λέει και ο Λαζάρου. Κάνει πολύ καλό box out. Καλό στα rebound. Και όταν χρειαστεί ρίχνει ξύλο. Δηλαδή μπορεί να κάνει τρία φάουλ σε δύο φάσεις. Ο Τσόρμπα. Χρειαζόμενα όμως. Αυτά που λέμε έξυπνα φάουλ. Ναι. Το Σταύρο δεν ξέρω γιατί δεν έχετε πάρει στην ομάδα σας. Δεν είναι, δεν με παίρνουν. Με θεωρούν ποδοσφαιρικό. Ενώ αμυντικά είμαι. Σιγά ρε δεν σε παίρνουμε. Δεν με παίρνετε. Τα πήγαινε τώρα τα χαρτιά στον Κούση αν προλάβει να σε βάλει στο δεύτερο γύρο. Με τα γραφεία Ιανουαρίου Σταύρου. Τι κάνεις. Τι δεν σε παίρνουμε. Λοιπόν, να τελειώσουμε λίγο με τα νέα της προπόνησης. Επέστρεψε ο Μάτος. Ένα χαμόγελο στην Ελένη. Οι δύο ποδοσφαιριστές. Παντρεμένο δεξιμπάκ του Πάουκ. Ναι. Ο οποίος έκανε οικογενειακές διακοπές στη Βραζιλία. Είναι, με σήμερα πολύ σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι παντρεμένος. Ναι. Στην παραλία. Αυτό το γυφτολούκ σου αρέσει γενικότερα ή μόνο στο Μάτος. Μόνο στο Μάτος. Στον Ταχαμάτα σου αρέσει. Στον Ταχαμάτα, κάτι άλλο δικό μας εκεί στο Μαχαμάτα. Χωρίς πλάκα πάντως. Ο Ταχαμάτα ήρθε με τον γιο του στην προβολή. Πεδαράς. Και ναι. Το Χαμάτα είναι παιδαρά, τον αποθεώνω. Δίπλα καθόμασταν, αν είδες. Γιατί είναι παππούς και είναι ναι. Ομορφάντρας. Αλλά ο γιος παιδαράς. Στον Πορτίνο ανεπιφύλακτα. Δεν το σωσίστησα εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων, συνέχισε. Λοιπόν, ο Κίτσιου γυμνάστηκε, ακολούθησε μάλλον ειδικό πρόγραμμα γιατί ο οργανισμός του δεν έχει επανέλθει πλήρως. Είχε ίωση και αυτό. Έχει χτυπήσει τη μενεμένη πολύ δυνατά. Και ο Χαρίσης. Ναι. Αλλά ο Χαρίσης γυμνάστηκε κανονικά από ό,τι αναφέρει το δελτίο τύπου. Είχαμε ένα πρόπτο με Περέιρα. Ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην περιοχή του το δεξιού. Συνήθως συμβαίνει μόνο παραμονές αποστολής. Τι, αφού δεν πέτα έχουμε αγώνα τώρα. Δεξιού κοιλιακού και προτιμήθηκε να κάνει πρόγραμμα συντήρησης. Η περίπτωσή του θα αξιολογηθεί την Πέμπτη για να δούμε αν είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα μπορεί να είναι άσχετες με τον Ναι, εννοείται. Αλλά θα αρχίσει τώρα η κουβέντα, κλασικός πάω. Καταρχήν, τώρα άμα πάθει σήμερα κάτι ο Περέιρα, τι θα φταίει ο καινούργιος γυμναστής. Όχι, σου λέω απλά. Έχει βγάλει πολλά πρόπτα. Ότι εντάξει, το σήμερα, σε τρολάρι. Ο Περέιρα, ειδικά παραμονές αποστολής, έχει βγάλει πάρα πολλά πρόπτα. Έχει βγάλει αρκετά πρόπτα. Λοιπόν, για Χατζησέα και Κάτσε, οι οποίοι επανήλθαν στις προπονήσεις του Πάουκ από χθες, να πούμε ότι σήμερα πέρασαν μετρικά τεστ, είναι σαν νέες μεταγραφές, Σταύρο. Εγώ ειδικά για τον Χατζησαΐα πιστεύω ότι θα συνέλθει μετά από αυτό το τετράμινο, πεντάμινο, θέλει ένα μήνα σβηστά. Εννοείται. Για να έρθει σε κανονική αθλητική κατάσταση. Για να έρθει σε εκείνη την κατάσταση που ήταν όταν του είπαν ότι δεν σε υπολογίζουν. Στην προετοιμασία. Ναι. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει αύριο το μενού. Ναι. Νομίζω ότι πλέον κάθε μέρα θα έχουμε νεότερα για την κατάσταση και των δύο. Όλοι εδώ είναι. Όλοι εδώ. Άπαντες παρόντες. Με το βλέμμα στο Λεβαδιακό, το πρώτο παιχνίδι. Βγήκαν και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Έχουμε κάτι Πέμπτες, κάτι Δευτέρες. Ένα υπέροχο, πρόγραμμα για τον Ιανουάριο. Μισό λεπτάκι να το ανοίξω το πρόγραμμα. Ο Στράτσα ανακαλύπτει τον κόσμο, δεν συνδιαβάζει Μπούντου. Τώρα για το πρόγραμμα να πούμε ότι δημιουργήθηκε μια σύγχυση για το μάτς με την Σάλκε. Δεν έχει βγει ακόμη η ενημέρωση. Πάει μάλλον για Τετάρτη, εγώ έτσι όπως το βλέπω. Κοίταξε, αν είναι έτοιμο των γερμανικών αρχών, είναι σημαντικό, είναι σοβαρό. Είναι θέμα το τρομοκρατικό που συνέβη εκεί. Δηλαδή, λόγω του τρομοκρατικού υπάρχει ένα σχέδιο γενικότερης αστυνόμευσης που έχει να κάνει με συγκεντρώσεις πολλών ανθρώπων σε πόλεις της Γερμανίας. Και σου λέει ο άλλος ότι έχει καρναβάλι εκεί. Και εκείνη τη μέρα θα έχει στην πόλη
συγκεντρωμένα πλήθη σε διάφορα σημεία. Θα πήγαινε στο καρναβάλι του Κίζελκίρχεν. Με τίποτα, φίλε. Μα το Κίζελκίρχεν είναι όλο ένα καρναβάλι. Είναι η σύνδοση. Λόγω τρομοκρατικών ή για το καρναβάλι αυτό καθ' αυτό δεν θα πήγαινε. Στο Μοσχάτο το καρναβάλι θα πήγαινε. Δεν μου αρέσει γενικά εμένα το καρναβάλι, οπότε δεν θα πήγαινα. Σκέψου τώρα να είσαι και υπό το φόβο τρομοκρατικής επίθεσης. Πάμε λίγο. Αν είναι ενημερωμένο της ΠΑΕ το app. Έχουμε και λέμε 5η 19 Ιανουαρίου, 5 και 4. Περίμενε, πάρε από την αρχή μου, ρε. Τώρα διακοπές είναι ο κόσμος. Την Τετάρτη παίζουμε στη Λιβαδιά. Τρίτη είναι, 3 πρώτου, 7.30 ώρα. Ωραία. 8 πρώτου παίζουμε πάω Πας Γιάννενα στην Τούμπα. Δεν είναι. Ναι, ναι. 8 πρώτου είναι Κυριακή, τι ώρα, 5 και 4. Ναι. 11 ή πρώτου, 3. Κύπελο, τι. 3 είναι το Πας Γιάννενα. 11 πρώτου θα είμαστε στο εξωτικό Αγρίνιο, Κύπελο Ελλάδος, Τετάρτη πρέπει να είναι αυτό. Κατάλαβα. 5 και 4. Θα φάμε εμείς στη Λιβαδιά, θα πάει αυτό στο Αγρίνιο. Σιγά, ρε, δηλαδή και πήγες εσύ καλύτερη Λιβαδιά. Στην Αντισαμπέμπα και εγώ πήγα στη Νέα Υόρκη. Σιγά. Ωραία. Ένα βραδάκι στο Άκτιο θα το περάσει όμως. Όχι, δεν είναι. Αγρίνιο μένω. Αγρίνιο μένω. Ναι. Κάτι έχει εκεί στο Αγρίνιο. Δανειφόρες. Ναι, εννοείται ότι κάτι είναι έχει. Αυτό που λέει ο Ζουγανέλης, εγώ εκεί κάτι βγάζω και θα κανονίσω και για σένα. ΑΕΛΕΦ ΣΥ Αρίνα. Ναι. 15 πρώτου. 3. Λάρισα ΠΑΟΚ. Ξανά Κομπότη τον ίδιο μήνα, 19 του μηνός. Πάω Κλεβαδιακός. 5 και 4. Είναι αυτό που όλες οι ομάδες θα παίξουν δύο φορές μόνο. Ναι. 23 πρώτου. Δυστυχώς Δευτέρα. Δευτέρα, ωραία Δευτέρα. Θα γλιτώσουμε τη μία. Πού, Γιάννενα, μια χαρά. Πάμε και Κυριακή να Μέτσοβο. Σύνεση. Δεν ξέρω. Ναι, ναι. Ένα. Ναι. Α, δεν πάει σχολείο. Σχολείο. Σχολείο, ρε. Εμείς δεν χάναμε μια μέρα σχολείο. Ούτε... Κόψε κάτι. Από δύο και πάνω. Πας για ένα ΠΑΟΚ, 23 του μηνός, ώρα 7.30. Κύπελο Ελλάδος, η Ρεβάνς, ΠΑΟΚ Πανετολικός, 25 πρώτου. Μαζέμε, 23 και 25 παίζουμε. Ναι. Γίνονται αυτά, ρε. 23 και 25. Λογικά θα πρέπει να αλλάξει. 26 θα γίνει αυτό. Και Πανετολικός ΠΑΟΚ. 29 πάλι. 29. 5 και 4. Πρωτάθλημα. Όπου θα βαρεθούμε να παίξουμε με τον Πανετολικό. Και κοιτάξτε εδώ τι γίνεται τώρα. Ακούστε το Φλεβάρι. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, μάλλον 2 Φλεβάρι. 5 Ξάνθη ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Βέρεια, το πιο εύκολο παιχνίδι του Φλεβάρι. 12 Δευτέρου και ξεκινάει. Και με κενό χωρίς ενδιάμεσο μεσοβδομάδο πρόγραμμα. Δηλαδή από 5 πάμε 12. Ναι. Μετά από καιρό. Και μετά ξεκινάει. ΠΑΟΚ Σάλκε 16. Ηρακλής ΠΑΟΚ 19. 23 Δευτέρου, Σάλκε ΠΑΟΚ. Το έχει ακόμα πέμπτη εδώ, να δούμε. 26 Δευτέρου, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και πέρσι με την Dortmund έτσι δεν είχε πέσει. Ναι. Σφήνα του Ολυμπιακού. Ναι. Ωραία, δηλαδή και έχουμε... Και ΑΕΚ ΠΑΟΚ μετά, από την τρι... μετά μια εβδομάδα. Από την... Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 παιχνίδια μέσα στον Φλεβάρι, από τα οποία τα 5 είναι... τα 6 είναι ντέρμπι. 7 παιχνίδια μέσα στο Φλεβάρι και άμα βάλεις και ο Γενάρης έχει πάρα πολλά. Και σε διάστημα τριών ημερών, αντίστοιχα έτσι. Και ο Γενάρης. 1, 2, 3, 4, 5, 6 έχει ο Γενάρης. 7. 7 ο Γενάρης, 7 ο Φλεβάρης. Αν είναι δυνατόν. Κοίτα, σκέψω ότι είναι οι τρεις αγωνιστικές που αναβλήθηκαν. Είναι τα δύο παιχνίδια κυπέλλου, οπότε το πρόγραμμα συρρυκνώνεται τρεις μέρες, ανά τρεις μέρες παιχνίδι. Έχουμε εικόνα πότε θα έχουμε νέα από το... Σάλκε ΠΑΟΚ. Περιμένουμε την απάντηση του ΣΟΥΕΦΑ. Μάλλον οι Γερμανοί περιμένουν την απάντηση του ΣΟΥΕΦΑ. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει λόγο σε αυτό. Δεν έχει λόγο, δεν έχει θέση. Ο ΠΑΟΚ απλά ενημερώθηκε εχθές από την Σάλκε ότι έχει γίνει έτοιμα προς την ΟΥΕΦΑ να αλλάξει το παιχνίδι και να πάει μία μέρα πριν. Να γίνει δηλαδή την Τετάρτη αντί για την Πέμπτη. Βέβαια, Τετάρτη υπάρχουν παιχνίδια Champions League. Πρέπει να δούμε εκείνη την ημέρα τι παιχνίδια ακριβώς υπάρχουν. Γιατί. Για λόγους ασφαλείας, εκείνες τις ημέρες στον Κιζελκίρχεν θα υπάρξουν συγκεντρώσεις, είναι κάτι σαν τσαπόκριες που έχουμε και εμείς εδώ πέρα αντίστοιχα. Οπότε φοβούνται ότι τόσο μαζεμένος κόσμος ίσως υπάρχουν λόγοι ασφαλείας για τρομοκρατικά χτυπήματα. Γενικά η Ευρώπη κινείται σε ένα υπό το φόβο τρομοκρατικών χτυπημάτων. Και όταν υπάρχουν λόγοι ασφαλείας, τι να πει και η UEFA. Δηλαδή, εντάξει, η UEFA το μόνο που μπορεί να πει είναι... Δεν είναι η Σάλκια, δεν μου κάθεται καλά ή το γήπεδο έχει δεν μία... Λογικά θα αλλάξει η ημερομηνία, γιατί απλούστατα καμία UEFA δεν θα πάρει ευθύνη
αυτή την περίοδο ειδικά σε θέματα ασφαλείας στην Ευρώπη. Το θέμα είναι τι γίνεται με τα εισιτήρια που πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή νομίζω ότι χθες ήταν ένα σοκ. Το θύμα της συγκεκριμένης αλλαγής είναι η Ελένη Μπούντου, μίλα μας για το σοκ που έζησες. Αυτό ήθελα να πω, γιατί συμπάσχω και νιώθω αρκετά. Έκλεισες να πας Πέμπτη. Έκλεισα να φτάνω Τετάρτη και δεν φτάνω και Γκελσενκίρχεν. Φτάνω σε άλλη πόλη. Ωραία, τι ώρα όμως. 8 το απόγευμα. Δεν φτάνω να διακτηνιστώ από εκείνη την πόλη που προσγειώνομαι, δεν φτάνω ποτέ. Ναι, ναι. Και φαντάζομαι ότι Τετάρτη βράδυ, Τετάρτη απόγευμα. Έκανε να τις βρούμε λύση. Κλείσε ένα τώρα την προηγούμενη μέρα. Μόνο πήγαινε. Πόσο μπορεί να κοστίσει. Κλείσε το, γιατί δεν πρόκειται να. Και έχει το καβάτζα. Τώρα περιμένει να τη δώσω εγώ τη λύση. Αλλά θα δούμε. Θα δούμε. Αν εντάξει, είναι ξέρεις. Καλό κορίτσι. Ναι. Αν γράφει αυτά που θέλουμε. Ξέρεις. Μα εννοείται, ρε φίλε. Και να γράφει αυτά που θέλουμε, ναι. Χωρίς να μας πρίζει να μας ρωτάει κάθε φορά. Ναι, ναι, ναι. Να τα γράφει γιατί ξέρει τι θέλουμε. Και να ενημερώσουμε ότι κάνουμε πλάκα βέβαια και ότι το κάθε παιδί πρέπει να γράφει ό,τι ακριβώς πιστεύει. Που έρχεται σε. Ναι. Σε απόλυτη ευθεία με αυτό που θέλουμε εμείς. Όχι, έχουμε μια πολυφωνία, την έχουμε. Γιατί σου είπα ποτέ την αγάπη. Αυτό σου λέω. Μια διαφωνία απλά, την σε έχουμε. Σε κάποια φάση θα έχουμε και ενστάσεις. Αφεντικά είμαστε. Καλά, εννοείται. Δεν μπορούμε να έχουμε. Γιατί η πρώτη φορά είναι που έχουμε. Γιατί. Εγώ σε έδωσα. Δεν ξέρει ο κόσμος. Δεν ξέρει. Ναι, εσύ με έδωσες, Σάκη. Εγώ σε έδωσα. Λέω, τι γράφουμε εδώ, ρε. Εγώ το είπα. Όχι, μάλιστα το ρώτησα κιόλας. Δηλαδή, τι φάση. Από πού και σπου. Ναι. Μου κάνει πολύ εντύπωση, γι' αυτό σου λέω. Και έτσι η συζήτηση. Γιατί εσύ είσαι λίγο αθώα. Είσαι αθώα, είσαι αγνή. Είσαι πολύ καλών προθέσεων. Ναι. Πρέπει πάντα να έχεις και μια δεύτερη σκέψη στο μυαλό σου. Δεν έχεις σκεφτεί ακόμα ότι αυτοί που αναφερόμαστε. Γενικότερα είναι επαγγελματίες που θέλουν να καβατζώσουν τη δική τους ύπαρξη. Που έχουν τις δικές τους ανασφάλειες. Να έχουν... δώσουμε δύο νέα της τελευταίας στιγμής. Το πρώτο είναι Πεσκάρα για τη ΑΜ, σύμφωνα πάλι με τους Ιταλούς, Corriere dello Sport. Δεν έχει θέμα. Κοίταξε, το καλό και θετικό είναι ότι υπάρχουν ομάδες που δείχνουν ένα υποτιθέμενο ενδιαφέρον. Ένα αφημολογούμενο ενδιαφέρον να υπάρχει στην ατμόσφαιρα για τον Τιάμ. Και το άλλο είναι ότι σύμφωνα με την Αμπόλα, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Πεντρίνιο της Πάκο Φερέιρα. Τι είναι το Πεντρίνιο? Λοιπόν, να το ανοίξουμε. Να δούμε. Νομίζω τώρα ότι θα υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα. Τι είναι αυτό σε σεντερφόρ? Να το ανοίξουμε. Είμαι ακόμη στην αλλαγή στην άνοιξη στο να ανοίξω την Αμπόλα, τέλος πάντων. Γιατί και το ίντερνετ εδώ είναι σφαίρα. Πάμε, γιατί πρέπει να φύγουμε να ακούσουμε και λίγο νιουσφίς. Ναι, μέχρι να δούμε τι είναι ο Πεντρίνιο. Ναι, ναι, ναι. Θα τα μπλέξουμε λίγο μαζί. Πάμε σε ενημέρωση νιουσφίς και κλείνουμε με Ελένη Μπούντου και με τους χορηγούς μας. Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfeast.gr. Μια προσφορά από την GAS 24 Kuyumjig. Ρε εσύ Σταύρε, εδώ ποια είναι αυτή, την ξέρεις εσύ, αυτή την γκίγκη, πώς τη λένε αυτή. Έχει το News Fish, ο Αναστάσης τα κάνει αυτά, έχει κάτι ωραία θεματάκια, αυτό που λένε, έριξε το Instagram. Δείτε, αυτά θέλει ο κόσμος, η τάδε χριστουγεννιάτικο δώρο, ζήτα δώρο την τάδε, μοντέλα κλπ. Πολύ ωραία, μπαίνει ο κόσμος, τα κλικάρει. Τώρα από την σοβαρή δισογραφία δεν παίζει κάτι τρομερό, υπάρχει μία πληροφορία ότι... τα βρήκαν Τουρκία και Ρωσία και συμφώνησαν οριστική εκεχηρία στη Συρία. Αυτό αν συμβεί θα είναι πάρα πολύ καλό. Οι πόλεις εκεί της Συρίας είναι όλες κατεστραμμένες. Οι άμαχοι φεύγουν με πούλμαν να σωθούν με απίστευτες επιχειρήσεις εκεί, αλλά πέφτουν πάνω σε πυρά. Επιθετικός μέσος, ναι, έλεγε. Ναι. Και τίθεται θέμα τώρα μιας οριστικής εκεχηρίας, μπας και βρεθεί μια λύση. Γιατί είπαμε ότι το κύμα το προσφυγικό δεν έχει σταματήσει. Τουλάχιστον εκεί, αν υπάρξει μια συμβαστική λύση τώρα στις γιορτές, ίσως στο επόμενο διάστημα αυτό να επηρεάσει και τη χώρα μας, την εισρωή δηλαδή προσφύγων από την περιοχή της Σύριας. Ενώ σε αστυνομικό ρεπορτάζ, καταδίωξη είχαμε στον Δεδροπόταμο. Ναι, ας το διάλειμμα. Ναι, δηλαδή ο φιλήσυχος κόσμος εκεί έκπληκτος. Έβλεπε δύο άντρες που νωρίτερα είχαν κλέψει σταθμευμένο όχημα. Ξέρεις ότι κάποτε κλέβαν και τα περιπολικά εκεί όταν το έγινε το τμήμα. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Να προσπαθούν να διαφύγουν και εκεί έπεσαν πάνω σε όχημα της αστυνομίας που τους καταδίωξε και τελικά τους συνέλαβε
Ήταν κινηματογραφική η καταδίωξη. Ήταν δύο ημεδαπή, ηλικίες 30 και 44 χρονών. Ξέρεις που στον αέρα έχει πει ο Ταχαμάτα, βγαίνει ο Ταχαμάτα. Και λέω, α, Ταχαμάτα, ήθελα και να σου το πω. Ήρθε ένα φιλαράκι μου, λέω, ταξιτζής, να αφήσει κόσμο εκεί. Και όπως αφήνει κόσμο και κάνει να φύγει, μέσα στα σκοτεινά τον ορμήξαν δύο-τρεις θέλανε να το ληστέψουν. Και λέω, Ταχαμάτα, καλά, γιατί δεν είπε ότι είναι φίλο σου. Λέω, άμα πει Άκης, δηλαδή την γλιτώνει, άμα δεν πει, δεν με ξέρει. Εκεί μετά έχουμε προβλήματα. Σύνδεση News Fish, ναι, για πες. Ναι. Στο τέλος θα ακούσουμε χορηγό του News Fish. Έναν 24χρονο που τα νούμερα του δεν είναι κάτι το συγκλονιστικό. Είναι 110 παιχνίδια, 19 γκολ, 6 assist. Φέτος 19 μάτς, 3 γκολ και 1 assist στο πρωτάθλημα. Δεν έχει κάτι το. Αυτό που μας τον βγάζει και αμυντικό μέσο και κεντρικό μέσο και επιθετικό μέσο μας το βγάζει του Transfermarkt. Δεν δείχνει κάτι το ιδιαίτερο, μόνο η ηλικία του είναι, είναι 24, τώρα εντάξει. Σε νούμερα έχει 14 κίτρινες, δικό μας παιδί. Στις 88 παιχνίδια, τις δίνεις κλωτσιές του. Όχι, 88 δεν είναι πολλές. Στο πρωτάθλημα. Σε μια σεζόν είναι 13, οι 13 είναι πολλές. Ναι. Σε 2,5 εντάξει, άντε παλεύεται. Είχε ακουστεί νομίζω και το καλοκαίρι ο συγκεκριμένος, αν δεν κάνω λάθος. Επειδή έχουμε δει αυτή τη, γενικά το πορτογαλικό πρωτάθλημα, πρέπει να το έχουν δει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ περισσότερες φορές από το ελληνικό. Θα γραφτούν και διάφορα. Τέλος πάντων, τα νούμερα δεν μας ψήνουν για αυτόν τον Πετρίνιο. Εντάξει, θα δούμε. Ναι. Βάλτε ένα θέμα εκεί, βάλτε και κανένα βίντεο. Αυτά πουλάνε, αυτά θέλει ο κόσμος. Ακούμε τους χορηγούς μας. Citroën Γιαννίδης, το νέο Citroën C3 είναι εδώ για εσάς. Πηγαίνετε Μοναστηρίου 196. Καλέστε να κλείσετε ένα ραντεβού στο 2-3-10-5-46-400. Citroën Γιαννίδης, το νέο C3 εδώ για εσάς. Μαζί μας και η Ρέμβη με απίστευτες γιορτινές βραδιές. Εκεί στο τέλμα της Πραστήρας, στην περιοχή της Ρέμβης. Αφήνετε το αυτοκίνητο δεξιά και μπαίνετε στη Ρέμβη που ειδικά Παρασκευές και Σάββατο ανοίγει και το μεγάλο της χώρο και έχει μπουζούκια. Με Χρήστο Ανδριανό, Βασίλεια Ραμπατζή και Βαγιαλάμπρου. Στην Ρέμβη στο 433-100 κλείνετε τραπέζι. Κέντρο μπαταρίας Ιταλός, το κορυφαίο κέντρο μπαταρίας του πλανήτη. Η NASA αγοράζει από το κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Τα πάντα, κάθε είδους μπαταρίας θα το βρεις στο κέντρο μπαταρίας Ιταλός σε χονδρική και λιανική πώληση. Και βέβαια με ένα τηλέφωνο στο 2310-545-999 έρχονται επί τόπου οι άνθρωποι του Ιταλού να σου αλλάξουν την μπαταρία 24 ώρες το 24ωρο. Μπαταρίες Fiam, Technica, Bosch και πολλές άλλες με κάθε αλλαγή μπαταρίας δωρεάν έλεγχος του δυναμό και ένα λίτρο παραφλού δώρο. Ποιο είπες από τα δύο, αυτό είπες. Ναι. Ποιο δεν είπα, ναι. Μπέντα Auto Center, κλείνουμε την εκπομπή. Ένα κέντρο σύγχρονο συνεργείο της Θεσσαλονίκης στη Μοναστηρίου 299. Πολύ καλές τιμές στο σέρβις, ανταλλακτικά, καταλύτες. Αυτό που είπε πριν ο Σταύρος, αναγέννηση, δεν είναι ομάδα. Είναι το ότι δεν χρειάζεται να αλλάξετε τον καταλήτη σας. Σας διορθώνουν τον ίδιον, σας αναγεννούν τον ίδιον και έτσι σας βγαίνει σχεδόν μισά λεφτά. Όλα αυτά στην Πέντα που εξειδικεύεται και στις εξατμίσεις, είναι συνώνυμο της εξάτμισης. 2-3-10-4-61-163 το τηλέφωνο της Πέντα. Στα μηνύματά σας, καλησπέρα, ισχύει πως ο Ανσαριφάρτ έχει η ρήτρα. Διάβασε φίλε 833 το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ 24, γιατί τα είπαμε λίγο πριν. Και καλημέρα, λέει ο Άλεξ. Ο μόνος πλούτο που μπορεί να παίξει ο Μάριο, γιατί λέγαμε στην αρχή ότι να παίξει τον πλούτο του Αριστοφάνη, είναι ο σκύλος του Γκούφι, ο πλούτο. Και ο Χρήστος επίσης θέλει ένα μήνυμα, λέει: ο Ασλαμάς θα ήταν ιδανικός για βατραχομοιομαχίες, γιατί έχει φοβερή λογική των ποντικιών και τα χρόνια των βατράχων. Καλό μεσημέρι και στον Χρήστο, καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί η εκπομπή Τώρα Μιλάει ο Λαός του Άρη με Χρήσανδο Τσαλτίδη. Γεια και χαρά σας, τα λέμε αύριο. Ευχαριστούμε και την Ελένη Μπούντου. Λένιο, καλή συνέχεια εκεί. Καλό μεσημέρι. Στην παραγωγή της εκπομπής του Γιώργου του Ζαγόρα. Και τα λέμε ξανά αύριο ακριβώς στις 12. Γεια χαρά.